Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Γεια σας από την Πέλα Τηλεόραση και την αθλητική εκπομπή Sport Time που θα σας κρατήσει για μια άλλη Τρίτη. Ευχάριστη, πιστεύουμε, συντροφιά με όλα τα αθλητικά νέα, ειδήσεις, σχόλια, δηλώσεις και συνεντεύξεις πρωταγωνιστών των γηπέδων. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάντα με την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή του συμπαρουσιαστή μας, του Κωνσταντίνου του Ρουίντου, τον οποίον ευχαριστούμε και για τη σημερινή του παρουσία στην εκπομπή και τον καλησπερίζουμε. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη Τακαλακόπουλε. Είναι χρέος μας να δίνουμε ενημέρωση για το αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Λείπουν τέτοιες εκπομπές πανελλαδικά και οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Στο ύψος των περιστάσεων στέκονται και οι δύο βασικοί μας συμπαραστάτες που είναι η περσινή πρωταθλήτρια ομάδα Νομού Πέλλας Μαύρη Θύλα Λικοστόμου με τον εξαίρετο διοικητικό της παράγοντα Γιώργο Ουρτζάνη, αλλά βέβαια και η επιχείρηση με τα υλικά οικοδομών του Γιάννη του Τρελόπουλου, του πρωτοπόρου στον δεύτερο όμιλο της Τρίτης Εθνικής με την ομάδα του ΓΑΣ Σβορώνου, μια επιχείρηση με υλικά οικοδομών που εδρεύει στην πόλη της Κατερίνης. Αυτά, Ιωάννη, σαν μια πρόγευση, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Α' Εθνική ως ήθιστε, να δούμε τα παιχνίδια της αγωνιστικής που έγιναν. Με τα εξής αποτελέσματα: Όφη Βόλος 1-1, Ολυμπιακός Πανετολικός 3-1, Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης 1-3, Γιάννηνα ΑΕΚ 0-1, ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός 5-0, Λαμία Τρόμητος με το Αγγλικό 3-3 και τελευταίο παιχνίδι Άρης Παναθηναϊκός 2-0. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Να περάσουμε και στη βαθμολογία. Να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός με 28 βαθμούς στην κορυφή. Με διαφορά στήθους ακολουθεί ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με 27, έπετο ΠΑΟΚ με 26, ακολουθεί ο Άρης με 20, η Λαμία με 16, ο Όφη με 15, ο Αστέρας Τρίπολης 14, ο Πανσεραϊκός 13, ο Ατρόμητος 11, η Κηφισιά 8, Γιάννηνα και Βόλος 7 και ο Ουραγός η ομάδα του Πανετολικού με 6 βαθμούς. Να δούμε τα παιχνίδια της επόμενης 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν και λέμε Πανετολικός Κηφισιά το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 5.30. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός την ίδια μέρα το Σάββατο στις 8. Πάμε τώρα στην Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, Βόλος Ολυμπιακός 4.30, Ατρόμητος Γιάννηνα 5.30 και Παναθηναϊκός Σόφι 7.30 και κλείνουμε με δύο παιχνίδια τη Δευτέρα στις 3 Δεκεμβρίου, ΠΑΟΚ Λαμία στις 6 και ΑΕΚ Άρης. Το παιχνίδι αυτό κλείνει την 13η αγωνιστική στις 9 η ώρα τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. Αυτά λοιπόν και με την Super League 1. Να πάμε τώρα στην Β' Εθνική, να δούμε και εκεί τα αποτελέσματα. Και μέχρι να πάμε στη Β' Εθνική, να πούμε πως αύριο έχουμε ένα αναβληθέν παιχνίδι, Βόλος Πανσεραϊκός στις 5. Αυτό το παιχνίδι έχει αναβληθεί από την 7η αγωνιστική με τις καταστροφικές πλημμύρες στην πόλη της Μαγνησίας. Να πάμε λοιπόν στη Β' Εθνική τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής. Έχουμε και λέμε λοιπόν Ηρακλής ΑΕΚ Β' 1-0, Ιωλικός Καμπανιακός 4-2, Λεβαδιακός Λάρισα 1-1, Μακεδονικός Απόλλων Πόντου 3-1 και Αναγέννηση Καρδίτσας Νίκη Βόλου 2-0. Να δούμε και τη βαθμολογία. Δεν αγωνίστηκαν η Κοζάνη και ο ΠΑΟΚ Β'. Να δούμε την επόμενη 12η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια. Συγγνώμη, τη βαθμολογία. Λεβαδιακός 23 με διαφορά 5 βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΛ που είναι στο κυνήγι της ομάδος της Βιωτίας. Αυτές οι δύο ομάδες θα κονταροχτυπηθούν μέχρι τέλος για την πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα αρκετά μακριά ο Μακεδονικός 16, η Νίκη Βόλου 15, η Καρδίτσα 14, η Κοζάνη με 13, ο Ηρακλής και ο Ιωλικός με 11, ο ΠΑΟΚ Β' με 10, ο Καμπανιακός 6 και στις δύο τελευταίες θέσεις Απόλλων Πόντου 5 και ΑΕΚ Β' με 4 βαθμούς. Να δούμε την επόμενη 12η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια, θα γίνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου. Περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ηρακλής Κοζάνη, 3 η ώρα όλα τα παιχνίδια, ΑΕΚ Β' Ιωλικός, ΠΑΟΚ Β' Λεβαδιακός, Λάρισα Νίκη Βόλου, Καμπανιακός Μακεδονικός και Απόλλων Πόντου Αναγέννηση Καρδίτσας. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πως αύριο Τετάρτη 29 του μηνός στις 3 η ώρα θα γίνει το αναβληθέν παιχνίδι Κοζάνη ΠΑΟΚ Β' στις 3 η ώρα στην Κοζάνη, ενώ μεθαύριο Πέμπτη
30 Μαρτίου θα γίνει επίσης το εξαναβολής παιχνίδι ΑΕΚ Β' Καμπανιακός στις 2 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Είναι εξαναβολής αγώνες ένα της αγωνιστικής όπου οι ομάδες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ είχαν παίκτες με υποχρεώσεις στις εθνικές ομάδες. Αυτά λοιπόν και με τη Β' Εθνική. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Να πάμε τώρα να περάσουμε στην Γ' Εθνική, στον πρώτο όμιλο, να δούμε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής Παραλίμνιο Σερών, Αγία Μαρίνα Ημαθίας 2-0, Χρυσούπολη Καβάλας, Καβάλα 0-3 στο ντέρμπι κορυφής. Η Καβάλα δείχνει να μην έχει πλέον αντίπαλο με το σύν 8. Πετινός Ξάνθης, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης 1-2. Μεγάλο διπλό, σημαντικό για την Ευκαρπία. Σε παιχνίδι με άρωμα Α' Εθνικής, αλλά με ομάδες παρακμιακές πλέον, Δόξα Δράμας Βέρεια 4-1. Βαρβάρα Χαλκιδικής, Χανιώτη Χαλκιδικής, λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι του Νομού. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκός Θέρμης Θεσσαλονίκης 1-0 σε παιχνίδι Γιάννη Τακαβακόπουλε που κρίθηκε με το τέρμα του Τσιπούρα, παρακολούθησε στην αναμέτρηση αυτή μία σύντομη πινελιά πριν προχωρήσουμε παρακάτω για το Μηχανιώνα Θέρμη. Φανερά καλύτερη η ομάδα της Μηχανιώνας, είχε την εδαφική υπεροχή, ευκαιρίες δεν χάθηκαν, πολύ λίγες, ειδικά από την πλευρά της Μηχανιώνας. Από το Θερμαϊκό περιμέναμε περισσότερα πράγματα, να είμαι ειλικρινής, δεν μπόρεσε να απειλήσει τη Μηχανιώνα. Και στο 79 η χρυσή αλλαγή του κυρίου Ζαζόπουλου, ο Δημήτρης Τσιπούρας με μια κοντινή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό ένα και έδωσε ένα σημαντικό τρίποντο στη Μηχανιώνα που κάνει να κρατηθεί, που κάνει αγώνα να κρατηθεί πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Θέρμη είναι στην τρίτη θέση με 23 βαθμούς, αρκετά ψηλά μέχρι στιγμής. Επανομή Ορεστιάδα 1-1. Δεν μπορεί να πάρει τρίποντο η Επανομή. Αγκομαχάει προσπαθώντας να περάσει τη ζώνη και να βρεθεί σε θέση παραμονής. Πανθρακικός Κομωτινής, Άβατο Ξάνθης, μίνι έκπληξη 1-1. Κριστόνη Κιλκής, Αγγελοχώρη Θεσσαλονίκης 2-1. Σε παιχνίδι όπου οι Κιλκησιώτες κατάφεραν την δεύτερη νίκη εντός, την τρίτη συνολικά, με τα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο του Παναγιώτη Ρωμανίδη και του Βενιαμίνα Καθαγγελίδη. Για το Αγγελοχώρη κατάφερε να μειώσει ο Βασίλης Φράγκος. Να περάσουμε στην βαθμολογία του πρώτου ομίλου, όπου δεν υπάρχει η παραμικρή εκκρεμότητα. Καβάλα 34 οδεύει προς τη Super League 2, Χρυσούπολη 26, Παραλίμνιο, Θέρμη και Ορεστιάδα με 23, αρκετά αξιόλογη πορεία για τις ομάδες αυτές. Πανθρακικός 22, Χανιώτη 21, Ευκαρπία και Μηχανιώνα 17, στην 10η θέση της ασφάλειας το Άβατο με 15, στην 11η του Μπαράζ παραμονής του Αγγελοχώρη επίσης με 15, από την 12η θέση τα πράγματα δυσκολεύουν. Η Κριστόνη έχει κάνει καλό ξεπέταγμα με τους 11 πόντους και έχει νέο παιχνίδι εντός έδρας την επόμενη αγωνιστική, άρα ατενίζει το μέλλον με αρκετά μεγάλη αισιοδοξία, προσπαθώντας να προσεγγίσει τουλάχιστον σε πρώτη φάση την 10η και 11η θέση. Δόξα Δράμας με 10, Επανομή με 10, έχουν και αυτές τα δικά τους περιθώρια. Δυσκολότερη σαφώς η θέση για Πετινό και Βαρβάρα που έχουν 8, δραματική η κατάσταση για Βέρεια που έχει 7. Για την Αγία Μαρίνα νομίζω ότι είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση με τους 5 βαθμούς συγκομιδή. Αυτά με τη βαθμολογία, να περάσουμε στην επόμενη αγωνιστική η οποία διεξάγεται την προσεχή Κυριακή 3 το απόγευμα. Θα παίξουν Αγία Μαρίνα Καβάλα, Ευκαρπία Παραλίμνιο, Βέρεια Χρυσούπολη, Χανιώτη Πετινός, Θέρμη Δόξα Δράμας, Ορεστιάδα Βαρβάρα, Άβατο Μηχανιώνα, Κριστόνη Επανομή, Αγγελοχώρη Πανθρακικός. Δεν ξέρω, Γιάννη Τακαβακόπουλε, πριν περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, εάν θες να κάνεις κάποιο συνοπτικό, συγκεντρωτικό σχόλιο για τον πρώτο όμιλο. Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Να πούμε για την νίκη Ευκαρπίας που πήρε διπλό στον Άρη Πετινού. Κάνει πορεία πρωταθλητισμού η Ευκαρπία. Στα 6 τελευταία παιχνίδια έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αετός Βαρβάρας Χανιώτης το 0-0 έγινε στο παγοδρόμιο της Βαρβάρας, χιονισμένο το γήπεδο. Επανομή Ορεστιάδα. Εκπληκτικό αυτό, μετά από 12 αγωνιστικές χωρίς νίκη στο σπίτι της η Επανομή, πρώτη σε ισοπαλίες, έχει 7 σε 12 μάτς, ένα διπλό που πήρε στη Βαρβάρα και 4 ήττες. Ο Ρέστης έχει μόνο μία ήττα και αυτή είναι από την Πρωτοπόρο Καβάλα.
ενώ είναι και πρώτη σε εισιτήρια η ομάδα του Ορέστη Ριστιάδας στα εντός έδρας παιχνίδια. Δόξα Δράμας Βέρεια, εδώ αποδεσμεύτηκε ο Βούλγαρος Αταμάνοφ από τη Δόξα Δράμας. Δεύτερη νίκη των Μαυραετών, μόλις τη 12η αγωνιστική. Τρία τέρματα πέτυχε ο 18χρονος Χατζηδημητρίου. Η Βέρεια σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρουμε αν και με τις μεταγραφές που φημολογείται ότι θα κάνει το Γενάρη, προλαβαίνει το τρένο της παραμονής. Νέστος Χρυσούπολης Καβάλα 0-3, εδώ διπλό ανόδου στη Χρυσούπολη Καβάλα στο σύν 8 από το δεύτερο. ΠΑΟ Κριστόνης Αγγελοχώρη 2-1. Το Αγγελοχώρη μετά από αυτή την ήττα έπεσε από κάτω από τη ζώνη του υποβεβασμού. Η Κριστόνη είναι σε άνοδο και Μηχανιώνα Θέρμη, όπως είπαμε, 1-0 ψάρεψε το τρίποντο με λυτρωτή τον Δημήτρη Τσιπούρα, η χρυσή αλλαγή του κυρίου Ζαζόπουλου. Αυτό έτσι ένα γενικό σχόλιο για τον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εντός ολίγου θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας του Απόλλων Παραλιμνίου, τον κύριο Ιωάννη Γκιώκα, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τα δρόμενα σε αυτόν τον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου, Κώστα, συμφωνείς και εσύ, είναι πλέον καθαρά θέμα ανόδου, θέμα η χρόνου, άνοδος, θέμα χρόνου. Θέμα χρόνου, η άνοδος της Καβάλας στην Β' Εθνική, αφού πέρασε με το εμφατικό 0-3 από τη Χρυσούπολη, που ήταν θεωρητικά τουλάχιστον μια από τις ομάδες, μια από τους διώκτες για την πρώτη θέση. Ο Πανθρακικός έμεινε πολύ πίσω, δεν μπορεί να απειλήσει, και η Θέρμη το ίδιο, το Παραλίμνιο. Άρα λοιπόν θέμα χρόνου καθαρά, Κώστα, η άνοδος της Καβάλας στην Β' Εθνική. Και θα λέγαμε ότι περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις παραμονής για τις οποίες ερίζουν πολλές ομάδες. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε και ένα στατιστικό για το Αγγελοχώρη, το οποίο μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες και αγνοεί τον νικηφόρο αποτέλεσμα στα πέντε τελευταία παιχνίδια με τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία. Δεν έχω κάτι να επισημάνω όσον αφορά συνολικά στατιστικά δεδομένα για τον πρώτο όμιλο, όπου τα πάντα σχεδόν έχουν κριθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, και θα δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον το υπόλοιπο του πρωταθλήματος για το ποιες ομάδες θα καταφέρουν να πλασαριστούν στην πρώτη δεκάδα, αλλά ακόμη και στην ενδέκατη θέση που οδηγεί στα μπαράζ της επιβίωσης. Αν είμαστε έτοιμοι για την τηλεφωνική επικοινωνία, δεν γνωρίζω. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, Κώστα, με την τηλεφωνική επικοινωνία. Θα δούμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας. Προχωράμε λοιπόν, προχωράμε στον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, και βέβαια μετέπειτα θα έχουμε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Πάμε λοιπόν στον δεύτερο όμιλο, όπου και εδώ διεξήχθη η 12η αγωνιστική ημέρα. Είχαμε Νέο Κεραμίδι Πιερίας Πετρητής Κέρκυρας 2-0, Μαγνησιακός Βόλου Ζάκυνθος 0-3 άνευ αγώνος, Πιερικός Φίκη Τρικάλων 5-1, Κατσικάς Ιωαννίνων Καστοριά 0-2. Τα πηγαίνει η περίφημα ομάδα των διπλών, η Καστοριά, η οποία έχει κάνει μεγάλα βαθμολογικά ξεπετάγματα. Κατσικάς Ιωαννίνων Καστοριά 0-2, το είπαμε. Σταυρός Φθιώτιδας Λευκύμη Σερών 3, Λευκύμη Κέρκυρας 3-2, Άρτα Εορδαϊκός Πτολεμαϊδας 0-2, Τρίκαλα Θεσπρωτός Ιγουμενίτσας 2-1, Κιλελέρ Λάρισας Σβορώνος Πιερίας 1-3. Τα πηγαίνει περίφημα η ομάδα του Νίκου Θεοδοσιάδη, διατηρείται στην κορυφή. Νέα Αρτάκη Εύβοιας Βατανιακός Κατερίνης 1-0. Πολύ δυνατή πορεία από τη Νέα Αρτάκη. Στην βαθμολογία ο Σβορώνος διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με 27. Απειλητικές πολλές ομάδες: Νέα Αρτάκη 25, Νέο Κεραμίδι 25, Πιερικός 24, Σταυρός 24, και από εκεί και πέρα Τρίκαλα 22, Ζάκυνθος 21, Καστοριά 20, Άρτα 19, Κιλελέρ 17 βρίσκονται στις θέσεις παραμονής. Ο Πετρητής Κέρκυρας με τους 15 είναι στα μπαράζ επιβίωσης, Θεσπρωτός 14, Εορδαϊκός 13, Βατανιακός 11, Κατσικάς 10, Λευκύμη 8, Φίκη 6, Μαγνησιακός με έναν πόντο. Να πούμε εδώ ότι διεξήχθη το εξαναβολής παιχνίδι Ζάκυνθος Κατσικάς Ιωαννίνων 1-0. Δεν υπάρχει λοιπόν η παραμικρή εκκρεμότητα. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική, η οποία διεξάγεται την προσεχή Κυριακή 3 το απόγευμα. Θα παίξουν Πετρητής Κέρκυρας Ζάκυνθος, Φίκη Τρικάλων Κεραμίδι Πιερίας,
Καστοριά Μαγνησιακός Βόλου είναι 3-0 ανεφαγόνος. Λευκίνη Κέρκυρας Πιερικός Κατερίνης. Εορδαϊκός Κατσικάς Ιωαννίνων. Θεσπρωτός Ιγουμενίτσας Σταυρός Φθιώτιδας. Σβορώνος Πιερίας Άρτα. Αρτάκι Εύβοιας Τρίκαλα. Και Βατανιακός Κατερίνης Κιλελέρ Λάρισσας. Αυτά και από τον δεύτερο όμιλο. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις ένα συνοπτικό, συγκεντρωτικό σχόλιο, Γιάννη Τακαβακόπουλε, και για τον δεύτερο όμιλο, όπου πραγματικά γίνεται ένας μεγάλος χαμός στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεγάλη πορεία από τον Σβορώνο, αλλά πολλές ομάδες, θεωρώ οι πρώτες έξι, είναι με μεγάλες πιθανότητες να διεκδικήσουν την άνοδο στην Super League 2. Κωνσταντίνε, αυτό που παρατηρούμε καταρχήν, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι η ευχάριστη έκπληξη του ΓΑΣ Σβορώνου. Μια ομάδα η οποία είναι στην κορυφή με 27 βαθμούς, έχει 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα σε 12 παιχνίδια. Σίγουρα αυτό κάτι δείχνει για την ομάδα του Σβορώνου και για τη δουλειά που κάνει εκεί η ομάδα αυτή υπό την προεδρία του κυρίου Ιωάννη Τρελόπουλου. Δικαίως φανταζόμεθα είναι στην κορυφή. Έχει μια από τις καλύτερες επιθέσεις, Κώστα, 25 τέρματα υπέρ και μια από τις καλύτερες άμυνες 7. Άρα λοιπόν δικαίως βρίσκεται στην κορυφή ομάδα του Σβορώνου. Και από εκεί και πέρα επίσης έκπληξη μου προκαλεί η έτερη ομάδα της Πιερίας, το Κεραμίδι, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, ενώ και η Νεαρτάκη με 25 βαθμούς, ο Πιερικός με 24, από την πρώτη όπως είπες μέχρι την έκτη θέση, Κωνσταντίνε, η διαφορά είναι μόλις 5 βαθμούς, άρα όλα παίζονται εδώ. Και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μαγκαφίνη, τον προπονητή της Νέας Αρτάκης, που μόλις τώρα αναφέραμε. Κύριε Μαγκαφίνη, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και σας καλησπερίζουμε. Καλησπέρα και σε εσάς, και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Και να έχετε δύναμη να βοηθάτε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αγαπητέ Δημήτρη Μαγκαφίνη, ο Κώστας ο Ίντος είμαι, σε χαιρετώ με εκτίμηση. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από έναν παλαιό τερματοφύλακα του νομού Πέλλας, τον Σάκη το Καραμπάση, ο οποίος έχει πολλές σχέσεις με την Καβάλα λόγω του ότι σπούδαζε εκεί ο γιος του επί σειρά ετών και σε προσφώνησε, σε αποκάλεσε. Βέβαια, λείπει σήμερα από την εκπομπή ο Σάκης ο Καραμπάσης, είναι κατά 6 έτη μεγαλύτερος από σένα. Σε αποκάλεσε προπονητική Αλεπού του νομού Καβάλας. Να είναι καλά ο Γιώργος Καραμπάσης, τον ξέρω και ο γιος του σπούδαζε στην Καβάλα και χαιρετίσματα έχετε από μένα. Δημήτρη, στα 55 χρόνια σου είσαι ένας γυρολόγος προπονητής με πολλές και αξιόλογες επιτυχίες, και όταν λέω γυρολόγος, έχεις κάνει άνω κάτω όλο τον νομό Καβάλας, στον οποίο θύτευσες με επιτυχία σε όλες τις ιστορικές ομάδες του νομού. Έχεις απλωθεί και ακροβολίστηκες σε πολλές ομάδες της Πελοποννήσου, σε πολλές ομάδες της νησιωτικής Ελλάδος. Τώρα πλέον με τεράστια επιτυχία οδηγείς τη Νέα Αρτάκη Εύβοια σε ένα ποδοσφαιρικό κόσμημα για το οποίο ακούγονται κολακευτικές κριτικές σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Μία ομάδα στα 5 χιλιόμετρα από την Χαλκίδα, μία πόλη 20.000 κατοίκων δίπλα από τη Χαλκίδα, με ένα γήπεδο 2.000 θεατών με σκέπαστρο και βέβαια με μία τρομερή διοίκηση στην οποία προείσταται επί 7 χρόνια ο Γιάννης ο Βαγιάννης. Με δύο κουβέντες, θα κάνουμε πιο εξειδικευμένη κουβέντα στη διάρκεια. Είναι έτοιμη η ομάδα της Νέας Αρτάκης για αυτό το μεγάλο τολμηρό εγχείρημα, μια ομάδα που έπαιζε πέρσι τοπικά πρωταθλήματα και ανέβηκε με το σπαθί της στην τρίτη εθνική, είναι έτοιμη για το μεγάλο άλμα στη Super League 2? Καταρχήν τα είπατε όλα, περιττεύει τι θα πω εγώ, αλλά όσον αφορά το αγωνιστικό τώρα για να περάσουμε αυτό που με ρωτήσατε, έχουμε περάσει το 1/3 του πρωταθλήματος και η ομάδα μας δείχνει ότι έχει διάρκεια στην απόδοσή της, έχει καλή ισορροπία, δηλαδή έχει σταθερότητα και στο αγωνιστικό προφίλ αλλά και στα αποτελέσματα. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή αγωνιστική παρουσία μέσα στην έδρα μας. Κερδίσαμε σχεδόν όλες τις ομάδες, δηλαδή έχουμε 5 νίκες και μια ισοπαλία. Και στα εκτός έδρας παιχνίδια έχουμε μόνο μία ήττα. Το πολύ δυνατό μας σημείο είναι η οργανωμένη και πιεστική άμυνα που κάνουμε στον αντίπαλο από όλους τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή έχουμε ομαδικό πνεύμα και αυτό το δείχνει ότι έχουμε δεχτεί μόλις 3 γκολ. Βέβαια έχουμε και επιθετική φιλοσοφία, εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, δεν βάζουμε εύκολα γκολ, αλλά και το 1-0 είναι ένα σκορ το οποίο
δίνει νίκες και δείχνεις και μέτρο σαν ομάδα αν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Πιστεύω ότι τρέχοντας έρχεται η όρεξη. Ο πρόεδρος από την αρχή που συνεργαστήκαμε, ο στόχος ήταν να πρωταγωνιστήσει. Και εγώ έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει έτσι μια ωραία συνεργασία με όλους τους παράγοντες, με τους παίχτες. Το γηπεδικό είναι λυμένο, δηλαδή κάνουμε προπονήσεις στο γήπεδό μας, γιατί ξέρω ότι πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα έχουν αυτό το πρόβλημα. Είναι μια ομάδα που θα έλεγα είναι στο κέντρο της Ελλάδας και αντιπροσωπεύει έναν νομό ή νησί, θα έλεγα, την Εύβοια, η οποία έχει πάρα πολλές ομάδες στα τοπικά και τρεις κατηγορίες και είναι η μοναδική ομάδα που αντιπροσωπεύει την Εύβοια και την αντιπροσωπεύει με υπάρξια. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, θα προσπαθήσουμε να ενισχυθούμε το Γενάρη, να πάρουμε 2-3 επιλογές οι οποίες να είναι ουσιαστικές, δηλαδή εκεί που η ομάδα έχει κάποιες ελλείψεις, για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ξέρετε φέτος έχει αλλάξει και το θέμα των καρτών. Πιο εύκολα δηλαδή βγαίνει ένας παίκτης έξω, γιατί το όριο των τριών καρτών βγάζει τον παίκτη στη μία αγωνιστική έξω. Βέβαια στις 6 πάλι είναι ένα. Αλλά όπως βλέπετε, πολλές ομάδες ανά 2 εβδομάδες χάνουν παίκτες από αυτή τη διαδικασία. Οπότε πιστεύω, αν δεν έχουμε τραυματισμούς και με την προσθήκη κάποιων παιχτών και έτσι πως είναι η ομάδα σε αυτή την καλή φόρμα, πιστεύω να μπορέσουμε να το πάμε μέχρι τέλος. Δημήτρη, δεύτερη θέση, 2 βαθμούς πίσω από τον ΓΑΣ Σμπορώνου, 25 βαθμοί συγκομιδή με 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, τέρματα 13-3 εξαιτίας των οποίων υπάρχει η ένατη επίθεση, αλλά και η κορυφαία άμυνα, εντός έδρας 16 βαθμοί. Με αίτητο 5 νίκες και μόλις μία ισοπαλία με τον Κατσικά Ιωαννίνων. Ενώ εκτός έδρας 9 βαθμοί με 2 διπλά, 3 ισοπαλίες και μία οριακή ήττα από τον Πετρητή Κέρκυρας. Είναι εντυπωσιακό το στατιστικό πλην των 3 τερμάτων παθητικού άμυνας, ότι η ομάδα έχει δεχθεί μόλις, δεν έχει δεχθεί τέρμα στα τελευταία 598 λεπτά, μάλιστα. Πριν από 598 λεπτά δέχτηκε το μοναδικό τέρμα από τον σκανδάλι του Κατσικά με εκτέλεση πέναλτι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα στατιστικά. 8 παραγωγικές εβδομάδες, 4 αναμετρήσεις με αφλογιστία, 9 παιχνίδια με ανέπαφη εστία και βέβαια πραγματικά μας εντυπωσιάζουν τα νούμερα αυτά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, είναι ότι σε απόσταση 5 βαθμών είναι ο πρώτος από τον έκτο, θεωρείς ότι οι πρώτες 6 ομάδες είναι αυτές που θα διεκδικήσουν με αξιώσεις τον τίτλο του πρωταθλητή? Πιστεύω ότι καταρχάς να πω ότι είναι ο πιο ανταγωνιστικός όμιλος. Εάν δούμε όλους τους ομίλους, ο δικός μας ο όμιλος και για κάτω και για πάνω είναι ο πιο ανταγωνιστικός. Θεωρώ ότι οι 3 ομάδες της Κατερίνης, εμείς και τα Τρίκαλα, αυτή η πεντάδα, πιστεύω θα είναι οι ομάδες οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να βρεθούν στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη θέση αναλόγως τα αποτελέσματα που θα βγαίνουν κάθε Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα τα μάτς είναι στην κόψη του Συραφιού. Υπάρχουν και ομάδες που έχουν κάνει έτσι, ανάταση αγωνιστική, όπως αυτή τη στιγμή σε καλή φόρμα είναι η Καστοριά, που έχει κάνει ένα νταμαράζ και πάρα πολλές νίκες. Υπάρχει ο Σταυρός. Βέβαια, ο Σταυρός, κατά τη γνώμη μου, δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά εκμεταλλεύεται ένα πάρα πολύ κακό γήπεδο που για μένα δεν έχει πάρει άδεια να παίξει στο επίπεδο γάμα εθνικής. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι για γήπεδο τοπικού. Δεν ξέρω πώς μπορούν και οι παίκτες του Σταυρού εκεί να παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής. Είναι ο ένας πάνω στον άλλο και αυτό το έχει εκμεταλλευτεί ο Σταυρός, η ομάδα της Φιότητος. Είναι και αυτός μέσα στην εξάδα. Η Ζάκη τους ξεκίνησε καλά, που για μένα είναι μια ομάδα με δυναμική, αλλά τα οικονομικά προβλήματα την αφήσαν λίγο πίσω. Αλλά και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός από το Μαγνησιακό που αποχώρησε, όλες οι ομάδες και οι Φίκοι που είναι λίγο πιο πίσω θα το παλέψουν τουλάχιστον μέχρι τέλος του πρώτου γύρου και μετά θα γίνουν κάποια παιχνίδια εύκολα. Δηλαδή όταν έχουν βγει κάποιες ομάδες εκτός στόχων. Δημήτρη Μαγκαφίνη, ένα τελευταίο ερώτημα από μένα. 10 οι παραγωγικοί ποδοσφαιριστές της ομάδος στην μέχρι τώρα πορεία. Ο Παναγιώτης Σκριβάνος με 3 είναι ο αρχισκόρερ της Νέας Αρτάκης. Βαγγέλης Παπαδάκης με 2 και από εκεί και πέρα στο ένα τέρμα Νίκος Σπηλιώτης, Νίκος Μερτήρης, Γιώργος Γερογιάννης, Παναγιώτης Ταφταρίδης, Κώστας Τσούπρος, Δημήτρης Χατζηστάμου, Απόστολος Χατζηστάμου και ο αρχηγός ο Δημήτρης ο Στασινόπουλος. Επισήμανες εύστοχα την μεγάλη αμυντική αγωνιστική αρετή που έχει η ομάδα. Θεωρείς λοιπόν ότι με επιθετική θωράκιση η ομάδα είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα? Είναι έτοιμη να βάζει την μπάλα πιο εύκολα στην εστία.
γιατί του φέρνουμε πολύ σωστά την μπάλα, έχουμε επιθετική φιλοσοφία, αλλά θεωρούμε ότι εκεί μέσα έχουμε, όταν η μπάλα φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, χάνουμε εύκολες ευκαιρίες, γιατί όπως είπα, εάν βάζεις εύκολα τον γκολ, παίρνει και ψυχολογία η ομάδα. Βέβαια έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε και ένα πιο κλειστό μάτς με ένα γκολ διαφορά, και αυτό το έχουμε αποδείξει. Πιστεύω ότι αν δεν είχαν τραυματιστεί και δύο παιδιά, ο Ταφταρίδης, ένας πολύ καλός μέσος που έκανε εγχείρηση μηνίσκου, και ο Τσόχλιος, η πρώτη μας επιλογή σε center forward που έπαθε χιαστό, θα ήμασταν ακόμα πιο γεμάτοι, και γι' αυτό αυτοί οι παίκτες αναπληρωθούν. Ήδη έχουμε συμφωνήσει με έναν κεντρικό επιθετικό από τη Βόρεια Ελλάδα. Περιμένουμε τις εξελίξεις να περάσουν οι μέρες για να ανακοινωθεί. Και πιστεύω ότι θα πάρουμε και ακόμα έναν παίκτη στη μεσαία γραμμή σίγουρα, για να ενισχυθεί η ομάδα, να θωρακιστεί για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Κύριε Μαγκαφίνη, ένα μήνυμα ήρθε στο κινητό, λέει, να σας ρωτήσουμε για τη συνεργασία σας με τον ποδοσφαιριστή Ιορδανίδη φέτος στην Αρτάκη, που έχει καταγωγή από το Δαμιανό Γεννητσόν. Ο Γιώργος Ιορδανίδης είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα έλεγα είναι 100% επαγγελματίας. Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, παίξαμε αντίπαλοι με διάφορες ομάδες και με τον Αχαρναϊκό όταν ήταν. Πέρσι στην Καβάλα, στην ομάδα της πόλης μου, έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους παίκτες κλειδιά της ομάδας μας, που μας έχει βοηθήσει, και είμαι χαρούμενος γιατί είναι και μια προσωπική επιλογή, και βάζω πάνω απ' όλα τον επαγγελματισμό που έχει και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο εξαγωνιστικό. Και πιστεύω ότι επιλέξαμε και τέτοιους ποδοσφαιριστές, γι' αυτό υπάρχει και το καλό κλίμα στην ομάδα. Κύριε Μαγκαφίνη, επόμενο παιχνίδι βλέπω ένα ντέρμπι με μια ιστορική ομάδα του ομίλου σας, με τα Τρίκαλα. Δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί η ομάδα των Τρικάλων προέρχεται από τρεις νίκες, και όπως με ρωτήσατε για τον Γιώργο τον Ιορδανίδη, θα μας λείψει γιατί συμπλήρωσε τρεις κάρτες προχθές, δηλαδή θα είναι μια έλλειψη πολύ σημαντική. Πιστεύω όμως ότι μέσα στην έδρα μας είμαστε αυτοί που πρέπει, στην καλή μας μέρα θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, που είναι η νίκη. Σίγουρα όμως θέλει ιδιαίτερη προσοχή, τα Τρίκαλα έχουν τη δυναμική, τον Μπρατ Νέιμ, αλλά μέσα στο γήπεδο φαίνεται εάν μια ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Δεν παίζει μόνο η φανέλα. Η φανέλα παίζει στη διάρκεια ενός πρωταθλήματος, όχι σε ένα παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα ανταγωνιστούν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες που είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Κύριε Μαγκαφίνη, έχοντας ολοκληρώσει λίγο πάνω από το 1/3 του πρωταθλήματος, θα ήθελα να μου πείτε ποια από τις ομάδες που αντιμετωπίσατε ή ποια ομάδα της κατηγορίας σας έκανε την καλύτερη εντύπωση. Στην αρχή του πρωταθλήματος με έκανε πολύ θετική εντύπωση η ομάδα του Κιλελέρα, η οποία τώρα δείχνει μια διαμέτρου αντίθετη, είναι μια διαμέτρου αντίθετη πορεία. Πιστεύω ότι αυτή ήταν έτσι η καλύτερη ομάδα που μας έβαλε στα δύσκολα. Προχθές μπορεί ο Βατανιακός να μας δυσκόλεψε, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν από τις ομάδες. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι το κεραμίδι. Ο Σβορώνας είναι στην πρώτη θέση όμως. Θα ήθελα να πω ότι στο μεταξύ μας παιχνίδι ήταν εκατότερο το αναμενόμενο. Δηλαδή πιστεύω ότι έπρεπε να είχαμε κερδίσει με ένα καθαρό σκορ. Και αυτό μπορεί να το ομολογήσουν και οι φίλαθλοι εκεί που μας χειροκροτήσανε στο τέλος και παραδεχτήκαν ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Βέβαια ο Σβορώνας βάσει στατιστικών έχει την καλύτερη επίθεση και κερδίζει περισσότερο, πιο εύκολο είναι εκτός έδρας. Οπότε πιστεύω θα δω και τις ομάδες των Τρικάλων και του Πιερικού και του Κεραμιδίου και θα έχω πιο ασφαλή συμπεράσματα. Σαν εικόνα ομάδας όμως, παρόλο που κερδίσαμε έτσι με ένα ασφαλές σκορ, στην φάση που ήρθε τότε ήταν το Κιλελέρ, το οποίο τώρα όμως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μαγκαφίνη, πριν σας καληνυχτήσουμε. Με το χέρι στην καρδιά, αν η ομάδα της Νέας Αρτάκης φέτος δεν καταφέρει το στόχο της, θα θεωρηθεί αποτυχημένη η χρονιά? Για μένα όχι, προσωπικά. Όταν είσαι νεοφώτης στην ομάδα και σε έναν όμιλο που έχει ιστορικές ομάδες που έχουν στόχο τον πρωταθλητισμό και έχεις να αντιμετωπίσεις και έναν νομό απέναντι σου, δηλαδή σκεφτείτε ότι ο νομός Κατερίνης έχει 4 ομάδες και εμείς είμαστε μία. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Πιστεύω ότι δεν είναι αποτυχία. Η Νέα Αρτάκη με τη διοίκηση που έχει, πιστεύω ότι θα έχει και συνέχεια. Αρχεί δυστυχώς όμως, πολλές φορές στην Ελλάδα βάζεις ένα στόχο, ο στόχος είναι να σωθείς και να πάρεις το πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε το πρωτάθλημα, αλλά σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα φέτος και η δεύτερη και η τρίτη θέση είναι μια καλή πορεία, επιτυχία. Εμείς όμως
πραγματικά έχουμε βάλει τον εαυτό μας σε πίεση από τη μέρα που συνεργαστήκαμε εδώ με τον πρόεδρο και οι παίκτες να πρωταγωνιστήσουμε. Εάν μας έρθει το πρωτάθλημα δεν θα πούμε όχι. Κατά τη γνώμη μου όμως ποδοσφαιρικά θα σας πω ότι δεν είναι αποτυχία εάν δεν πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα. Βέβαια έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε διάρκεια στην απόδοσή μας και έχουμε μια σταθερή πορεία. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα μέχρι στιγμής. Δημήτρη Μαγκαφίνη, για τον επίλογο, μια γρήγορη δική σου επισήμανση. Δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε για την ομάδα της καρδιάς σου, την Καβάλα, στην οποία ανδρώθηκες ποδοσφαιρικά. Κατάγεσαι από τη Θάσο. Πολύ δυνατό σύνολο και ο Νέστος Χρυσοπόλιος. Με αφορμή την πορεία αυτών των δύο ομάδων, πιστεύεις ότι ο νομός Καβάλας φωνάζει ένα δυναμικό παρόν και ανακάμπτει θεαματικά? Κοιτάξτε, επειδή έχω επιτεύξει σαν προπονητής στον Νέστο, ο Νέστος έχει μια δυναμική τα τελευταία χρόνια και έχει καθιερωθεί, έχει βαρύνει τη φανέλα του με πολύ καλές καλά πρωταθλήματα. Στις δύο χρονιές από αυτές ήμουν και εγώ. Ο Άου Καβάλας μετά από μια πολύ καλή περσινή χρονιά με γηγενείς ποδοσφαιριστές έκανε με καινούργια διοίκηση έτσι μια αρχή και έβαλε αυτοσκοπό την άνοδο στη Super League 2. Πιστεύω ότι εκεί έχει κρυθεί ο πρωταθλητής και με το προχθεσινό αποτέλεσμα. Και βλέποντας και το τοπικό Καβάλας, υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες έχουν και τη δυνατότητα την οικονομική και την οργανωτική. Γίνεται ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα. Εάν δείτε στην Καβάλα, είναι 4-5 ομάδες, ειδικά είναι δύο ομάδες του κάμπου, οι οποίες και ο Βύρον Καβάλας και ο Ορφέας Ελευθερούπολης, οι οποίες θα ανταγωνιστούν μέχρι τέλος, είναι στη διαφορά 2 βαθμών. Και στα μπαράζαν όλους, συνήθως, εκτός από πέρσι, δεν είναι ο πρωταθλητής Καβάλας σε αυτόν τον όμιλο. Οπότε καταλαβαίνετε, ο νομός Καβάλας έχει μια δυναμική στο ποδόσφαιρο και μια μεγάλη παράδοση. Έτσι έχει βγάλει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ελπίζω να συνεχίσει η Καβάλα έτσι να πάρει το πρωτάθλημα και ο Νέστος να τερματίσει όσο ψηλά γίνεται. Κύριε Μαγκαφίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή που είχαμε. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία τόσο σε εσάς προσωπικά όσο και στην ΕΑΡΤΑΚΗ και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και εύχομαι και τις ομάδες του νομού εκεί Πέλλας να επανέλθουν σε εθνικές κατηγορίες γιατί έχω παίξει πολλά παιχνίδια εκεί και σαν ποδοσφαιριστής και όταν είμαι στο Παδραμαϊκό και σε άλλες ομάδες και σαν προπονητής. Ήταν πάντοτε δύσκολες ομάδες και έβαλε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ κύριε Μαγκαφίνη. Γεια σας. Αυτά και με τον κύριο Δημήτρη Μαγκαφίνη, τον προπονητή της Αρτάκης, της Νέας Αρτάκης Σέβιας, που πραγματοποιεί μια πολύ καλή πορεία. Σε λίγο τώρα, Κωνσταντίνε, να συνεχίσουμε με τα επόμενα θέματα που έχουμε στην εκπομπή μας. Να πάμε να δούμε τα της ΕΠΣ Μακεδονίας. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, διαφορετικά θα έχουμε περάσουμε... τον κύριο Γιώκα. Πάρα πολύ ωραία. Όπως με ενημερώνουν από τον κοντρόλ, τον κύριο Γιάννη Γιώκα, τον προπονητή του Απόλλωνα Παραλιμνίου, τον οποίο τον καλησπερίζουμε και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ και εγώ. Αγαπητέ Γιάννη Γιώκα, ο Κώστας ο Ίντος είναι, σε χαιρετώ με εκτίμηση. Στα 45 χρόνια σου και αφού διετέλεσες το τεχνικό team του Πανσεραϊκού, φέτος από την 6η αγωνιστική οδηγής με τεράστια επιτυχία τον Απόλλωνα Παραλιμνίου σε ασφαλή μονοπάτια, ένα χωριό που δεν ξεπερνάει τους 200 κατοίκους σε πληθυσμού και αν είναι και 200 οι κάτοικοι, αμφιβάλλω πάρα πολύ. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 23 βαθμούς, στο μείον 11 από την Καβάλα, στο συν 8 από τα μπαράζ επιβίωσης, στο συν 12 από τη 12η θέση υποβιβασμού. Ένας Απόλλων Παραλιμνίου με 23 βαθμούς, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες, τέρματα 21-12 χάρη στα οποία έχει την τρίτη επίθεση και την έκτη άμυνα. Εντός αίτητο με 16 βαθμούς, 5 νίκες και μία ισοπαλία με την επανομή, τέρματα 13-2. Εκτός έδρας 7 βαθμοί με 2 διπλά σε Αγγελοχώρη και Βαρβάρα, μία ισοπαλία στη Θέρμη, 3 ήττες οι μοναδικές σε Μηχανιώνα, Χρυσούπολη και Καβάλα, ήττες μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Στις πρώτες αγωνιστικές με τεχνικό τον Κώστα Κιάσου. Αξίζει να σημειώσουμε, αγαπητέ φίλε Γιάννη Γιώκα, ότι είσαι αίτητος στα 7 παιχνίδια που κοουτσάρεις τον Απόλλωνα Παραλιμνίου με 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ποια είναι η πρώτη γεύση σου σε αυτά τα 7 90 λεπτά από την δυναμική του Απόλλωνα Παραλιμνίου?
Να πω καταρχάς ότι είναι ένα πρωτάθλημα που είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπάρχουν καλές ομάδες και ακόμα και ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία είναι αξιόλογες και μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσουν προβλήματα σε οποιαδήποτε ομάδα. Τα 7 παιχνίδια που είμαι εγώ στον Απόλλων, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια, υπάρχει μεγάλη διάθεση για δουλειά στην προπόνηση. Και αυτός είναι και ο λόγος, τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε έτσι μια ανωδική πορεία και πιστεύω να το συνεχίσουμε. Γιάννη, μοναδική αφλογιστία στην πρεμιέρα με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Ακολούθησαν 11 παραγωγικές εβδομάδες όπου το παραλίμνιο είτε σημείωνε 1, είτε 2, είτε 3 τέρματα. Ανέπαφη εστία σε 6 παιχνίδια. 3 συνεχόμενες νίκες με σκορ 2-0 επί Βαρβάρας Πετινού και Αγίας Μαρίνας και ένα εντυπωσιακό στατιστικό δεδομένο στα τελευταία 604 λεπτά. Έχετε δεχθεί μόλις ένα τέρμα από τον Νίκο Νταντάμι της Αναγέννησης Επανομής. Τελικά η ομάδα του Παραλιμνίου που σκοράρει αδιάλειπτα και δεν δέχεται κανένα τέρμα είναι μια ομάδα που έχει περισσότερες επιθετικές ή περισσότερες αμυντικές αρετές κατά τη γνώμη σου? Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα, έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Αυτό που εγώ ήθελα, παρατηρώντα την πορεία των πρώτων αγωνιστικών, είναι να βελτιωθεί η αμυντική λειτουργία. Η άμυνα σου δίνει διάρκεια στο παιχνίδι και στο πρωτάθλημα. Αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη στιγμή να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε. Τα παιδιά ρίξαν μεγάλη συνέπεια σε αυτό το κομμάτι και ομαδικά και ατομικά, γιατί όλα ξεκινούν από το άτομο, από τη διάθεση που δείχνει για να παίξει άμυνα. Να βελτιώσουμε, προσπαθήσαμε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, πέρα από την επίθεση που είχαμε την ποιότητα και δημιουργούσαμε ευκαιρίες, να βελτιώσουμε ακόμα τη φάση των μεταβάσεων, όταν χάναμε την μπάλα, τι πρέπει να κάνουμε, όταν κερδίζαμε την μπάλα. Και νομίζω πάνω σε αυτό το στοιχείο βασιστήκαμε αρκετά, να βελτιώσουμε την άμυνά μας, γιατί μέχρι τη στιγμή που στα πρώτα παιχνίδια είχαμε δεχτεί αρκετά γκολ και αν θυμάμαι καλά, ήμασταν μέσα σε 3-4 ομάδες που είχαμε τη χειρότερη άμυνα. Βελτιώσαμε αυτό το σημείο, αυτό το στοιχείο και νομίζω ότι αυτή ήταν η βάση που ξεκινήσαμε να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα. Γιάννη, αναφέροντας τους 11 παραγωγικούς ποδοσφαιριστές της φετινής αγωνιστικής περίοδου, θα ήθελα να μου απαντήσεις αν έχει παίκτες στάρι η ομάδα ή αν είναι μια ομάδα αποκλειστικά συνόλου. Παναγιώτης Κατσαμάγκας 4 τέρματα, Λέντι Σελέζη 4, Στέφανος Πέτρου με 3, Γιάννης Κιουτσεξίδης με 2, από ένα τέρμα Στέργιος Τσιμίκας, Γιάννης Γκούμας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Βασίλης Καριοφίλης, Γιάννης Κουτζαβασίλης, Έργη Τζαμπέγια και Θόρνικε Τσομαχασβίλη. Ποιο είναι το σχόλιο σου γύρω από τους παίκτες, αν είναι παίκτες συνόλου ή υπάρχουν και παίκτες με μεγάλη ατομική ποιότητα, παίκτες βεντέτες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά? Υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, έχουμε πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που είναι και τα παιδιά που παίζουν τη μέση και μπροστά είναι επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές με αρετές και με την μπάλα και στο επίπεδο του σκοραρίσματος. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι παίζοντας επιθετικά και βγάζοντας παίχτες από την αμυντική γραμμή μπροστά, έχουμε καταφέρει να παίρνουμε σκορ, να παίρνουμε γκολ και από τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Είτε από τα μπακ, τα οποία ο Σεξίδης ο Γιάννης έχει σκοράρει 2 γκολ και έχει έρθει πολλές φορές κοντά στο γκολ, όπως και ο Τσομαχασβίλη. Οι κεντρικοί μας αμυντικοί στις στατικές φάσεις προωθούνται. Είναι κάτι που μας δημιουργεί έτσι ευχαρίστηση και προσπαθούμε ακόμα περισσότερο να καλλιεργήσουμε αυτό το γεγονός. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει παίχτες επιθετικογενείς και ποιοτικούς και με ευχέρειο σκοράρισμα. Αλλά αυτή τη στιγμή παίρνουμε γκολ από όλα τα παιδιά. Γιάννη, ένα τελευταίο ερώτημα πριν σου δώσω τον Γιάννη τον Τακαβακόπουλο. Σε ένα χωριό λοιπόν που δεν ξεπερνάει τους 200 κατοίκους σε πληθυσμό, πόσο μεγάλη η εγγύηση για την μακροημέρευση του Απόλλωνα Παραλιμνίου Σερών στα εθνικά πρωταθλήματα είναι ο χρηματοδότης Γιάννης Τιχάλας, αλλά και η διοίκηση του Δημήτρη Κεραμάρη? Να αναφέρουμε ότι είναι μια ομάδα πρότυπο, λειτουργεί σχεδόν επαγγελματικά. Είναι πάρα πολύ οργανωμένοι σε όλους τους τομείς, και στη διοίκηση και στο αγωνιστικό τμήμα. Ο καθένας έχει τα όρια του, ξέρει μέχρι που φτάνουν οι δικές του αρμοδιότητες, δεν εμπλέκεται κανείς στα πόδια του άλλου και αυτό αποτελεί εχέγγυο για την συνέχιση της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες. Κύριε Γκιώκα,
Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με την ομάδα της Νίκης Ευκαρπίας, η οποία πραγματοποιεί πορεία πρωταθλητισμού στα τελευταία 6 παιχνίδια, έχει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και ενημερωτικά αγωνίζεται σε πλαστικό γήπεδο. Αυτό ίσως δυσχεραίνει τις προσπάθειές σας, πέρα από το ότι θα αντιμετωπίσετε μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι μια ομάδα που είναι εξαιρετικά φορμαρισμένη. Έχουν τα παιδιά πάρα πολύ καλή ψυχολογία και αγωνίζονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο στα τελευταία παιχνίδια. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουν και μια ιδιαιτερότητα ότι παίζουμε σε πλαστικό γήπεδο. Η έδρα της Νίκης είναι πλαστικό γήπεδο. Οπότε έχουν ακόμα ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Εμείς συνεχίζοντας την τακτική που είχαμε μέχρι τώρα σε όλα τα παιχνίδια, είναι να προσπαθούμε να είμαστε κυρίαρχοι, να κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την μπάλα, να πιέζουμε πάρα πολύ τον παίχτη με την μπάλα και θα προσπαθήσουμε να τους βάλουμε πρόβλημα. Το παιχνίδι όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο για μας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Κύριε Γκιώκα, έχοντας διανύσει πάνω από το 1/3 του πρωταθλήματος, ποια ομάδα σας έκανε την καλύτερη των εντυπώσεων? Βλέπω θετικά στα παιχνίδια που έχω δει και σε κάποια άλλα που έχω παρακολουθήσει πριν ακόμα να λάβω τον Απόλλων, ότι υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και είναι σημαντικό στη γάμα εθνική να υπάρχουν ομάδες που να μην παίζουν μόνο με σκοπό το αποτέλεσμα και να πάρω το αποτέλεσμα με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά προσπαθούν να παίξουν την μπάλα κάτω, να παράγουν ευκαιρίες. Είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες αυτό. Φυσικά η ομάδα που ξεχωρίζει είναι η Καβάλα, έχει τεράστια ποιότητα, πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές και πολύ έμπειρο προπονητή. Ο Νέστος έχει παίχτες με ποιότητα και πολύ ταλαντούχος. Σίγουρα όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογες ομάδες όπως η Οριστιάδα, ο Θερμαϊκός, ο Μαθρακικός, ο Χανιώτη. Είναι ομάδες που είναι πάρα πολύ αξιόλογες. Αλλά όπως σας είπα και πριν, και οι ομάδες που βρίσκονται χαμηλότερα στην ορθολογία είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Δεν μπορεί να υπάρξει παιχνίδι που να θεωρηθεί εύκολο. Μάλιστα. Κύριε Γκιώκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχηθούμε ολόψυχα τα καλύτερα τόσο σε εσάς προσωπικά όσο και στην ομάδα της οποίας ηγείστε όσον αφορά τον προπονητικό θόκο, τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γιάννη Τακαδακόπουλε, να φουλάρουμε τις μηχανές μας. Μπράβο, έχεις το λόγο για την 10η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣ Μακεδονίας, ένα ιδιαίτερα δελεαστικό πρωτάθλημα το οποίο μας συγκινεί άπαντες στη Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε να αρχίσουμε από την ΕΠΣ Μακεδονίας, από τον πρώτο όμιλο της Α1 κατηγορίας, να δούμε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Έχουμε και λέμε λοιπόν η Άσο να βγει σε αγροτικό συστήρα. Αυτό δεν έγινε λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου. Δόξα Ασύρου Ολυμπιακός Κιμήνων 3-0 με σκόρερ τους Κουκουρίγκο, Λιόντα και Τρικαλόπουλο. Ελευθεριακός Ιωνικός επίσης 3-0 με σκόρερ Ντοσέφα και Ντοσακόγλου με 2 τέρματα. Ελευθεριακός Ιωνικός 3-0 είπαμε. ΑΕΒΟΣ μου Παύλος Μελάς και εδώ 3-0. Πολλά 3-0. Δράστες εδώ η Ντόκου και ο Δημήτρης Οπολίτης με 2 τέρματα. Και Ηρακλής Αμπελοκήπων και Ραβνός Οροκάστρου 0-1 με δράστη του Τζινίκαλη. Να δούμε τη βαθμολογία. Στην πρώτη θέση η ΑΕΒΟΣ μου με 28 βαθμούς. Ένα σημαντικό προβάδισμα κατ' εμέ. Πρώτο φαβορή για να συμμετάσχει από αυτό τον όμιλο στα μπαράζ είναι η ΑΕΒΟΣ μου και κατά δεύτερο η Δόξα Ασύρου με 22. Από εκεί και πέρα Παύλος Μελάς 20, Αγροτικός Αστήρ και Ελευθεριακός 17. Τα play out είναι η Άσο Ναυγής 12, Κίμινα 10, Ωραιόκαστρο 10, Ηρακλής Αμπελοκήπων 7 και Ιωνικός 4. Να δούμε την επόμενη 12η αγωνιστική. Έχουμε Δόξα Αγροτικός Αστήρ ΑΕΒΟΣ μου. Αυτό είναι το ντέρμπι του ΕΒΟΣ μου. Θα λέγαμε Κεραυνός Οροκάστρου Παύλος Μελάς, Άσυρος Ελευθεριακός, Ιωνικός Ιάσον Αυγής και Κίμινα Ηρακλής Αμπελοκήπων. Ολυμπιακός Κιμήνων με νέο προπονητή στη θέση του κυρίου Χασιώτη, ο Γιώργος ο Κεφαλάς. Να πάμε τώρα στον δεύτερο όμιλο, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής Απόλλων κάτω σχολαρίου. Ακρίτες Σικαιών 0-3, σε δαιμονιώδη φόρμα οι Ακρίτες Σικαιών, δράστες οι Βασαΐτης, Δάλλας και Ματακίδης. Ηρακλής Θερμαϊκού Μαραθών Καλαμαριάς 1-1. Δράστες εδώ ο Κώστας Κώστας και ο Πουρσανίδης. Φίνικας Πολύχνης Καρδία και η Καρδία σε άνοδο. Από τα play out έφτασε στα play off 1-2. Το γκολ της Πολύχνης ο Βουτσάς. Για την Καρδία σκόραραν Ζαλακώστας και Παπαδόπουλος. Καλυθέα Αχιλλέας Τριανδρίας 2-1. Εδώ δράστες είναι ο Νικολάκης και ο Ζαχαράκης για την Καλυθέα.
Ο Γραμμένος πέτυχε τον γκολ για την Τριανδρία και η ΕΚ Δέλτα, η εκπαιδευτική, αετός βασιλικών 4-2. Για τους εκπαιδευτικούς σκόραραν Ισφέτκος, Νικηφορίδης και δύο Βραμίδης, δύο Κουτσογιάννης για την ομάδα των βασιλικών. Να δούμε την βαθμολογία του δευτέρου ομίλου. Στην κορυφή είναι η ομάδα των ΙΕΚ Δέλτα μαζί με τις Ακρίτες Σικιών με τους ίδιους βαθμούς, 25 βαθμούς. Οι δύο αυτές ομάδες είναι τα μεγάλα φαβορί για να συμμετάσχουν στα μπαράζ από το δεύτερο όμιλο. Αρκετά μακριά είναι η ομάδα της Καρδίας με 16. Ο Ηρακλής Θερμαϊκού το θεωρούσαμε προσωπικά ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην αρχή του πρωταθλήματος. Είχε όμως πολλές απώλειες βαθμών με αποτέλεσμα να είναι με 15 βαθμούς στην τέταρτη θέση, αρκετά μακριά από τις κορυφαίες θέσεις. Ακολουθεί ο Μαραθών Καλαμαριάς ανεβασμένος τελευταία 14 και από εκεί και πέρα τα play-out, το Σχολάρι 13, ο Αχιλλέας Τριανδρίας και η Καλυθέα με 11, ο Φίνικας Πολύχνης και τα Βασιλικά Ουραγή με 10 μόλις βαθμούς. Αυτά και με την ΕΠΣΟ Μακεδονίας. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, συγγνώμη. Απόλλων Κάτω Σχολαρίου Ηρακλής Θερμαϊκού, Μαραθώνας Καλαμαριάς ΙΕΚ Δέλτα, Ακρίτες Σικιών Καλυθέα, αετός βασιλικών Φίνικας Πολύχνης. Εδώ είναι το ντέρμπι των ουραγών και Τριανδρία Καρδία. Είναι η 12η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της Α1 της ΕΠΣ Μακεδονίας. Γιάννη Τακαδακόπουλε, νομίζω τα χρονικά περιθώρια επιτρέπουν για ένα πολύ γρήγορο πέρασμα και από την Α κατηγορία με δικά σου σχόλια, να επισημάνουμε τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στην πρώτη κατηγορία επιγραμματικά. Να περάσουμε λοιπόν και στην Α κατηγορία, μέχρι να έχουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Γιάννη τον Γιάνκα, τον δημοσιογράφο της ΕΠΣ Μακεδονίας. Στον πρώτο όμιλο, στην κορυφή είναι η ομάδα του ΠΟΚΣ Ξηροκρίνης, που πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία φέτος, ενώ ακολουθείται σε απόσταση αναπνοής από τον Άγιο Αθανάσιο, και αυτός εξαιρετικός. Το Παρθένιο φέτος είναι νεοφώτιστη ομάδα και αυτός εξαιρετική πορεία, και ο Εθνικός Μαλγάρων με 18 βαθμούς. Να πάμε στο δεύτερο όμιλο, όπου προηγείται εδώ μια ιστορική ομάδα, ο Κεραυνός Κολυσσικού με 20 βαθμούς, ακολουθεί ο Εθνικός Οχού, μια εξίσου ιστορική ομάδα με 17 βαθμούς, και το Περιβολάκι με το Πολυδέντρι και το Φίληρο με 16 βαθμούς. Στον τρίτο όμιλο, ο Εθνικός Πηλέας μαζί με τη Σουρωτή και τον Μαλακοπή Πηλέα είναι στους 17 βαθμούς, ακολουθεί με 16 η Δόξα Τριλόφου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, με τις τρεις κατηγορίες της Α, με τους τρεις ομίλους, συγγνώμη, της Α κατηγορίας, και να περάσουμε τώρα στον φίλο μας και συνεργάτη, τον Γιάννη τον Γιάνκα, για τα δρόμενα στην ΕΠΣ Μακεδονίας. Κύριε Γιάνκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα και στον κύριο τον Κώστα τον Ίδου. Γεια σου, κύριε Γιάνκα, με μεγάλη εκτίμηση και αγάπη. Επίσης, να σας πω εντάχει, έχω λίγο περισσότερο. Εντάχει, κύριε Γιάνκα. Βράσε τα εντάχει. Λοιπόν, να σε πω, είχαμε πολύ για τα χιόνια πολλά. Φίληρο δεν έγινε χιόνια. Εθνικός Οχού χιόνια, Αυγή χιόνια. Λευκοχώρη, Γλυβέρη χιόνια και ΑΕΣ Βεσοχώρη χιόνια. Και σε ένα άλλο παιχνίδι, δεν ξέρω κάτι, ο αέρας το πήρε Πηλιά και εκεί είχαμε πρόβλημα με τον αέρα. Επιτεύχθηκαν 267 γκολ, είχαμε 5 αναβολές σε 73 αγώνες. Τα πιο σημαντικά σκόρ, να σε πω, Περσός Θεσσαλονίκη Ιλτέλιξ 1-9, Ελπίδες Ηλίουπολης Αλφα Σίγμα Ελιώνων 7-0, Πόξ Φίνικα Στούμπας, οι β' ομάδες είναι αυτές, 2-8, Μπάμα Τρόμητος Τριάδη 6-1 και Τερσιθέα Ευαγγελίστριας Πάοξ Σαυρού 1-7. Είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες για δεύτερη αγωνιστική. Ο Μαγνησιακός διαμαρτύρεται με το Καλοχώρι. Κάτι έγινε, Ιωνικός πάλι, η ΑΕΑ, έξι αγωνιστικές, όλο σφαγές γίνονται εκεί, αδερφέ, δεν ξέρω τι, Φιλαδέλφια και εκεί είχαμε κάποια αυτά. Αλλά να σε πω τώρα τι γίνεται τα καλά. Χάσαμε το Θωμά τον Αντώνογλου, αυτός βρίσκεται στο ποδοσφαιρικό παράδεισο. Αξίζει να τονίσω, τον είχα γνωρίσει τον Θωμά τον Αντώνογλου. Ήταν πολύ αετήσιο μάτι. Να σε πω ένα παράδειγμα, ναι. Όταν ήταν συγκεκριμένα το 1960, έπαιζε Ελευθεριακός ΠΑΟΔ και ήταν ο Αντώνογλου εκεί και λέει τον τότε προπονητή,
να ένας ποδοσφαιρικό ταλέντο ρε, γιατί δεν το βάζεις μέσα. Ένας 15χρονος, αετός είναι, φωτιάς είναι. Ήταν τότε ο Γιώργος Παπαβραμίδης. Τον πιτσιρικά τον βάζεις φωτιές. Και τελικά τον έβαλε, συγγνώμη κιόλας, έβαλε 4 γκολ. Και κέρδισε ο Ολυμπιακός από 4 γκολ του Παπαβραμίδη. Συνεκρόσει με ακολουθία, πολλοί, δεν πήγανε πολλοί κόσμος. Οι μόνο ποδοσφαιριστές ο Γιώργος, ο Γιούσιος, ο Γιάννης, ο Γιούσιος, ο Σωτήρης, ο Γιαννιώτης, ο Χρήστος Λαζαρίδης. Αυτοί ήταν και ο Άννης ο Γίδαρος. Αυτοί ήταν οι ποδοσφαιριστές που παραβρεθήκανε. Αξίζει να σημειωθεί. Σήμερα θα ακούσετε, ακούω να σου πω, σήμερα έχω πληροφορίες από τα κέντρα αποφάσεων των Αθηνών. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Ο υπουργός ο Βούρτσης αποφάσισε το νέο έτος να δώσει στις ΕΠΣ 30 χιλιάρικα από κάθε ΕΠΣ για να βάλουν φωτοβολταϊκά, τους προβολείς να φτιάξουν. Και το Μάρτιο, να σας πω και μια ευχάριστη είδηση για τα αεροσυνδικά σωματεία, Φεβρουάριο με Μάρτιο θα δοθούν σε όλες τις ομάδες οικονομική ενίσχυση, επιχορήγηση, δηλαδή από το Φεβρουάριο-Μάρτιο όλες οι ομάδες θα τρίβουν τα χέρια του. Αυτά που λες, κύριε Τσαβακαποκόπουλε. Άρα λεφτά υπάρχουν, κύριε Γιάνκα. Ναι, αγόρι μου, υπάρχουν λεφτά, αλλά αυτά τα λεφτά δεν τα λέει κανένας όμως. Εγώ τα έβγαλα, τα ξέκανα μέσα από τα υπουργεία, τα πήρα όλα αυτά εδώ. Άκουσες κανέναν και καμιά εψημή ή ΕΠΣ να πάρουν λεφτά, τίποτε. Τα ξέρουν αλλά κάνουν μούγκα στη στρούγα. Να δούνε πρώτα και θα... είδα σε ένα αγώνα πρωταθλήματος σε ψημή, ένας φίλαθρος είχε δύο κάρτες οικονομικές ενίσχυσης, αυτές που λένε τα αυτά. Είχε αγοράσει και πήγε στον αγώνα, ο ταμείας το λέει, δώσε ρε βετάρε, δώσε 5 ευρώ να μπούμε μέσα, λέει. Τι λες ρε, λέει, αφού έχω δύο κάρτες. Όχι, λέει, δεν γίνεται, λέει, έχουμε πρόβλημα, λέει, με τα εισιτήρια, θέλω να δουλέψουμε τους γιατρό, τους γιατρούς, τους γιατητές και τον παρατηρητή. Θέλω να σου πω πού φτάσαμε, κύριε Τσαβακόπουλο και κύριε Ίντο. Δεν πάνε ο κόσμος στα γήπεδα. Και το 2024 οι ΕΠΣ αποφάσισαν τα χαρτιά να μην είναι, όλα θα είναι ηλεκτρονικά. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα. Μάλιστα. Τελικά πολλές ομάδες αλλάξανε κατηγορίες. Ναι. Οι νέοι επιβάτες έγιναν, η ΑΠΕΛ έγινε ΑΟ Καρδίας και οι νέοι επιβάτες, θυμάσαι τους νέους, και αυτοί ήταν ο παλιός ο ΠΑΟΝΕ. Αυτά εντάχει. Κύριε Γιάνκα, για τους διαιτητές έχουμε κανένα νέο? Όχι, μια χαρά. Είναι 45 διαιτητές, 47, και συνεχίζουν οι νέοι να κάνουν τα μαθήματα, σε κανένα 2-3 εβδομάδες θα βγουν και οι νέοι διαιτητές. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ο προπονητής Τάσος Βαλαβάνης έφυγε από τον Απόλλωνα στο Καλαμαριάς και πήγε στο Πλαγιάρι. Και στον Απόλλωνα πήγε ο Κώστας Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Κατάλαβες, κύριε. Κάτι άλλο, κύριε Γιάνκα, έχουμε? Έχεις χαιρετισμούς από εκεί, από την 33, από τους φίλους σου. Ναι, πότε θα πάμε όμως, δεν μας είπατε, κύριε Γιάνκα. Σε περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες, ο κύριος Γιώργος και ο κύριος... Τι να κάνουμε. Αυτά εντάχει, κύριε. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνκα. Καλό βράδυ και στο επανειδή. Πιστεύω να σας κάλυψα λίγο. Μας καλύψατε, όχι απολύτως, εν μέρη θα έλεγα. Τι είπα, πάλι εν μέρη. Φωτισμός, φωτοβολταϊκά, ρεύματα, λεφτά. Αυτά τα είπε κανένας. Όχι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Γιάνκα. Και κλείνοντας, να σε πω για την Καβάλα. Η Καβάλα ήδη είναι βγαλμένη που λες. Και ο κύριος, έχουμε και εκεί 2-3 ποδοσφαιριστές από την Καβάλα. Και πιστεύω να συμβάλλουν και αυτοί για να ανέβει ακόμα περισσότερο. Καλό βράδυ, κύριε Γιάνκα. Γεια σου, κύριε μου. Πάμε αυτό για λήξη ημιχρόνου. Μισό λεπτό, Κώστα. 2-3 ειδησούλες για την ΕΠΣ Μακεδονίας και πάμε για λήξη ημιχρονίου. Ολοκλήρωσε τη συνεργασία της ΙΑΕ Αγίου Γεωργίου με τον προπονητή Αθανάσιο Μπελέ. 23 αίτητες ομάδες.
Πρώτη ήττα έκανε ο Παύλος Μελάς, μόνο νίκες έχουν Κεραυνός Αγίου Παύλου. Αστήρια Δεστού, Αναγέννηση Επιβατών, Μπαμ, Οδυσσέας Κορδελιού, Εθνικός Αστήρ, Πηλέας, Λαγκαδάς και Απόλλων Ζαγκλιβερίου. Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στον αγώνα του Οδυσσέας στη μνήμη του Θωμά Αντώνογλου. Θα εκτίσει διπλή τιμωρία Αγροτικός Αστήρ, θα παίξει αύριο στον Πεντάλαφο με τον Ιωνικό και το Σάββατο στο γήπεδο και κλεισμένο των θυρών με την ΑΕ Βόσμου, το ντέρμπι αυτό θα λέγαμε του πρώτου ομίλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ντολιάπη από την εφημερίδα Μέτρο Σπορ για τις τελευταίες ειδήσεις. Κώστα, ο λόγος σε σένα πριν πάμε στο ημιχρόνιο της εκπομπής. Με τα σύντομα διαφημιστικά να επισημάνουμε ότι οι βασικές συμπαραστάτες της εκπομπής είναι η περσινή πρωταθλήτρια ομάδα του Νομού Πέλλας, Μαύρη Θύελλα, Λυκοστό μου και ο παράγοντάς της Γιώργος Ορτζάνης, αλλά και η εταιρεία, η επιχείρηση με τα υλικά οικοδομών στην πόλη της Κατερίνης, του Προέδρου του ΓΑΣ Σβορώνου, του Γιάννη του Τρελόπουλου. Σύντομα λοιπόν διαφημιστικά και επανερχόμαστε με πλούσια θεματολογία και στη συνέχεια. Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής μας. Πριν πάμε στον Γιώργο τον Καρανικόλα Κωνσταντίνο να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον Τέλη τον Πανταζόπουλο από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος μας παρακολουθεί, και στον Γιώργο τον Σαμαρά από την Οικουμένισσα του Νομού Κιλκής, δύο φανατικούς έτσι φίλους της εκπομπής μας, να τους ευχηθούμε τα καλύτερα και να καλησπυρίσουμε ευθύς αμέσως τον εκλεκτό μας φίλο και συνεργάτη από την Πιερία, από το πανέμορφο Αιγίνιο, τον Γιώργο τον Καρανικόλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Κώστα από το Αιγίνιο και τη Βόρεια Πιερία. Γεια σου Γιώργο. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα από τους εκπροσώπους του Πιερικού Ποδοσφαίρου στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου στο δεύτερο όμιλο για την 12η αγωνιστική μέρα ο απολογισμός των ομάδων μας ήταν τρεις νίκες και μία ήττα. Ο πρωτοπόρος Βορώνος που εκτός έδρας τα πάει μάλλον καλύτερα από το γήπεδό του, κέρδισε το Κυρελέ. Ο Πιερικός είχε εύκολο απόγευμα επιστρέφοντας στις νίκες επί του ποδοσφαιρικού όμιλου Φίκης Τρικάλων και ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου πήρε δίκαιη νίκη κόντρα στον Αστέρα Πετρητή. Ο Βατανιακός δεν τα κατάφερε αντίθετα και έχασε δύσκολα μεν μέσα στο νέο Αρτάκι που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Αναλυτικά είχαμε Κιλελέρ ΓΑΣ Βορώνου 1-3. Οι κίτρινοι του κ. Θεοδοσιάδη πήραν μεγάλο τρίποντο εκτός έδρας στο γήπεδο της Αγίας επί της τοπικής αθλητικής ένωσης Κιλελέρ με 3-1. Στο 21 ο συνήθις ύποπτος Κυπαρίσης πέτυχε το 0-1. Στο 40 έφεραν το ποινί στα ίσια Αιγυπεδούκη με γκολ του Βακενά για να πάμε στην επανάληψη, όπου η ομάδα του ΓΑΣ Βορώνου κατάφερε να πετύχει άλλα δύο γκολ. Στο 69 με το παρθενικό γκολ του Φυτόπουλου και στο 81 με τον Μπατζόνι που πήρε ωραία την μπάλα από τον Κυπαρίση. Έτσι η ομάδα του Βορώνου συνεχίζει να πρωτοβουλεί στο βαθμολογικό πίνακα και οπωσδήποτε είναι η ευχάριστη έκπληξη του δευτέρου ομίλου. Να πάμε και στο ιστορικό Πιερικό που πέτυχε μεγάλη νίκη 5-1 επί του ποδοσφαιρικού όμιλου Φίκης Τρικάλων στο Α10 Καθημίνης και με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε πέτρες πανηγυρικά στις επιτυχίες. Έτσι η ομάδα του κ. Παπαξηλιτού βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή. Απέχει 3 βαθμούς από τον πρωτοπόρο ΓΑΣ Βορώνου. Η ομάδα της Κατερίνης κατάφερε να προηγηθεί στο 12 με αυτοκόλ του Τζέλη. Το 35-43 έκανε το 2-0. Ο ίδιος παίκτης της καθυστέρησης πρώτου μηχρόνου έγραψε το 3-0. Για να ακολουθήσει άλλο ένα γκολ στο 76 από τον Κατσαβάκη, μείωσε στο 85 ο Γεωργάκης για τη Φίκη, ενώ στο 86 ο Ματζαλάκου διαμόρφωσε το τελικό 5-1. Να δούμε τι έγινε και στο Νέο Κεραμίδιο, όπου ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά του μάτσου με τον Πιερικό και έρθει στο Αστέρα Πετρητή με 2-0. Έτσι, ο Εθνικός με τον τρίποντο αυτό κρατά σταθερά την επαφή του με την πρώτη θέση, απέχοντας μόλις 2 βαθμούς από τον Σβορώνο. Το 1-0 πέτυχε στο Χολάρι στο 33 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Στο 90 έγινε το 2-0 με τον νεαρό Ζουκάν. Να πάμε και στο Βατανιακό που έχασε στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας από την τοπική αθλητική ένωση Αρτάκη. Ένα παιχνίδι που η ομάδα του κυρίου Πουτουρίδη πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και το τελικό αποτέλεσμα την αδική. Στο 42 το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Στασινόπουλος, ο οποίος έδωσε τους 3 πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα της Εύβοιας. Αυτά έγιναν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να γυρίσουμε στη σελίδα και να πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα της Εύβοιας Πιερίας. Αρχικά με την πρώτη κατηγορία, όπου είχαμε το φινάλε του πρώτου γύρου, κατά το οποίο ο Γενιακός στάθηκε πρωταθλητής χειμώνα
αφού πέρασε αλόπιτος από τον Παταμόνα, στον τέρμπι κορυφής. Η περίσταση γνώρισε οδυνηρή ήττα εντός έδρας από την Αθλητική Ένωση Καρίτσας και έχασε πολύτιμο έδαφος. Ένα τέλος ο ατόμος της Κατερίνης πλησίασε στους πρωτοπόρους μετά την νίκη του στον Κολυδρό. Και ώρα τι να δούμε τι συνέβησαν σε όλα τα παιχνίδια. Δίας 2, ΠΑΕ Ποντίου Κατερίνης 0-3. Νικηφόρα συνέχισαν τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα η Πόντη Κατερίνης και έδωσε το ζητώ σε στο Δία με 3-0. Οι γηπεδούχοι φέτος πραγματοποιούν χαμηλές τύχεις και προσπαθούν να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, ενώ η Πόντη, όπως πάντα, διαθέτει μια καλή ομάδα που πλασάρεται στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Όλα τα κόλτο νικητό σημειώθηκαν στην επανάληψη με τον Καζακλάρη στο 53, Νίκο Κατσαμάκα στο 75 και Βασίλεια Δαμόπουλου στο 78. Αναγέννηση Κολυδρού Ατρόμου της Κατερίνης 2-4, σπουδαία νίκη για τον Ατρόμο του Κατερίνης μέσα στο Κολυδρού επί της αδύναμης φέτος τοπική αναγέννηση με 4-2. Έτσι το συγκρότημα του Γιώργου Μπεκιάρη έπληξε τρίτη θέση της βαθμολογίας στην Αθλητική Ένωση Περίστασης και μίξε τη διαφορά στους 4 βαθμούς από την πρώτη θέση. Ο Μιχαλίδης για τον Ατρόμητο σκόραρε 2 φορές στο 16 και 60, τα άλλα 2 γκολ των νικητών πέτυχαν ο Τσιτρακής στο 31 και ο Κλιάνης στο 48. Για τους γηπεδούχους μείωσε ο Παναγιωτήτης στο 53 και ο Παδατούκας στο 65 διαμόρφωσε το τελικό 2-4. Καλυθιακός Αετός Καταλωνίου 0-0 σε ένα παιχνίδι με αρκετό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Καλυθιακός και Αετός Καταλωνίου που ψάχνουν μια γρήγορη παραμονή στην κατηγορία ήρθαν ισόπολοι χωρίς τέρματα. Μέτριο ποιοτικά το μάτς με λίγες καλές επιθετικές στιγμές και από τις δύο ομάδες με το τελικό σκορ να είναι απόλυτα δίκαιο. Αθλητική Ένωση Περίστασης, Αθλητική Ένωση Καρίτσας 0-1. Δεύτερη είδα στη σειρά υπέστη για Αθλητική Ένωση Περίστασης που την απομάκρυνε κάπως από την κορυφή. Αυτή τη φορά έχασε από την Αθλητική Ένωση Καρίτσας που κόντρα στις προβλέψεις πήρε σπουδαίο τρίποντο. Και αν αναλογιστούμε ότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο λόγω από πολύ στους κόρες του Κωστόπουλου 10 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά αργότερα μετά την επίθεση του γκολ, στο 40 είδε την κόκκινη κάρτα, η ομάδα της Καρίτσας πήρε, όπως είπαμε, μεγάλη βαθμολογική ανάσα και ανέβηκε στη σταθμολογία. Να πάμε και στο τέρμι του μεγάλου που έγινε στο Παταμόνα, όπου έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Ο Γυναικός τερμάτισε αίτητο στο πρώτο γύρο, περνώντας με λευκή ισοπαλία από τον κακό του δαίμονα Παταμόνα, που πέρσι στην προτελευταία αγωνιστική των play-off του στέρισε τη συμμετοχή στο παράζον όδο για την ΚΑΜΑ την κατηγορία. Ο άσχημος αγωνιστικός χώρος αποτέλεσε τροχοπέδι στους ποδοσφαιριστές να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, με τους εγγενιώτες να παίζουν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Βασίλη Χατζηδίμπα από το 70. Αρχικά ο διαιτητής κ. Γιαμούζης του έδειξε κίτρινη κάρτα, στη συνέχεια άλλαξε την απόφασή του μετά την υπόδειξη της βοηθού διαιτητή κ. Δήμητρα Τσικλιτάρη και τον απέβαλε απευθείας εν μέσω έντονων διαμαρτυρών από πλευράς φιλοξενωμένων. Πάντως, το ισόπαλο αποτέλεσμα όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ικανοποίησε περισσότερο την ομάδα του Γιώργου Ντάμτσικου. Αυτά έγινε στο αγωνιστικό κομμάτι. Να δούμε και τους αριθμούς, όπου κατά την βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής μετά από 11 παιχνίδια. Εγγυνιακός πρώτος 27 βαθμοί, Ακαδημία Πρωταμόνα δεύτερη 25. Τρίτο για την Αθλητική Ένωση Περίστασης με τον Ατρόμητο Κατερίνης έχουν από 23. Ερμής Εξοχής πέμπτος με 22. Αθλητική Ένωση Καρίτσας 18. ΠΑΕ Ποντίου Κατερίνης 17. Καλυθιακός 11. Δύο ομάδες με 8 βαθμούς του Δίας 2 και εκτός Καταλωνίου. Πρώτη τελευταία η αναγέννηση Κολυδρού με 4. Ο Άρης Κοκκινοπιτών δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Και γι' αυτό δεν αναφέραμε και το παιχνίδι με την Εξοχή, το οποίο δεν έγινε, το πήραν το τρίποντο οι φιλοξενούμενοι χωρίς δυσκολία. Χωρίς κόπο. Στον πίνακα το σκόρε. Στη λήξη του πρώτου γύρου προηγείται ο Ραφαήλ Παρδάλης του Γυναικού με 11 τέρματα. Ακολουθούν ο Νασβίδης και ο Κωστόπουλος της Αθλητικής Ένωσης Καρίτσας με 9. Ο πιο κάτω Χατζηδίμπας και ο Χατζηλαδάς σε Ακαδημία Πρωταμόνα με 7. Ενώ αμέσως πιο κάτω ο Αποστολής της Αθλητικής Ένωσης Περίστασης και ο Τσιτλακίδης και ο Μιχαλίδης του Ατρόμητος Κατερίνης με 6 γκολ. Την επόμενη αγωνιστική νέο δύσκολο παιχνίδι για τον Γυναικό με την έρευση του δεύτερου γύρου. Ερμής Κωσικής ο Γυναικός. Καλυθιακός Καλυθέας Ατρόμητος Κατερίνης αναγέννηση Πολυδρού Δίας 2. Αυτό η Καταλωνία Αθλητική Ένωση Περίστασης, πάει από το Κατερίνης Άρης που το δωμάτιο αυτό δεν θα γίνει. Και Αθλητική Ένωση Καρίτσας Ακαδημία Πρωταμόνα είναι το τελευταίο παιχνίδι. Να σημειώσουμε ότι οι αγώνες μέχρι τη λήξη του 2023 θα συνεχίζουν να γίνονται Σάββατο και μετά θα αλλάξει και θα πάμε Κυριακή Α κατηγορία και η δεύτερη κατηγορία Σάββατο. Αυτά επί τροχάδιν έγιναν στην Α κατηγορία. Να κλείσουμε με τη Β κατηγορία όπου ο Θερμαϊκός Κορινού επί του απόλυτου χώρου και ο Γεωργάς Ιωλίπης Λόφου με τον Πυρικό Αστράκα του Αγέννη πέτυχαν άνετες νίκες και οδηγούν την κούρσα μαζί με τον Ειδικό Κατερίνης που πέρασε χωρίς αγώνα από την Νεοκυσάρια. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής, Ακαδημία Βατανιακού, Ποδοσφαιρικός Όλος Κατερίνης 3-2,
είναι ο Κριστάλλινο Αθηνικό Αθηνικό 0-3 ανεπαγόνο. Ελπίδα Ρωμάκη Απόλλων Ράκη 2-3. Και εδώ αξιόλογη πορεία του Απόλλων Ράκη που συνεχίζει ένα σερί των επιτυχιών και βρίσκει τι πρώτε θέσει. Θερμαϊκό Κορινού απόλυτο χώρο 4-1. Νέο Παυριακό Πίδο Άννα Γιάννη 0-2. Γιωργάκη Ολίγο Πιστρόφ, Πυρικό Τρικά του Αγιάννη 3-0. Στη βαθμολογία μετά από 10 παιχνίδια. Γιωργάκη Ολίγο Πιστρόφ έχει ξεφύγει με 27 βαθμού. Δεύτερο Θερμαϊκό Κορινού και Δευτό Κατρίνο έχουν από 22. Απόλυτο Ράκη 4 με 21. Τέταρτο με 21. Πίδο Άννα Γιάννη 5η θέση με 20 βαθμού. Έκτη Ελπίδα Δρομάκη με 18. Έβδομο η Ακαδημία Παντενιακού μαζί με τον απόλυτο χώρο έχουν 13. Ο Ποσφαιρικό Σύλλογο Κατίνη έχει 12. Νέο ο Παυριακό 6. Πυρικό Τρικά του Αγιάννη 3. Τελευταία είναι η Κυσάρια που δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξουμε. Ακυλιά είναι η Κυσάρια Γιώργη Λιμπεριλό που ψήκα αυτό το παιδί θα γίνει. Εθνικό Κατερίνη Νέο Παυριακό. Πυρικό Τρικά του Αγιάννη Θερμαϊκό Κορινού. Πίνδο Σάνο Αγιάννη Ελπίδα Δρομάκη. Απόλυτο Ράκη Κατερίνη Ποσφαιρικό Σύλλογο. Απόλυτο χώρο Ακαδημία Παντενιακού. Τέλος να σημειώσουμε ότι αύριο κλείνει και η δεύτερη φάση του κυπέλλου της ευκαιρίας. Στις 2.30 ώρα θα παίξει ο Καλυθιακός με το Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Αυτά από το Εγίνιο. Αν δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να κλείσουμε. Σάκη, Γιώργο, συγγνώμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Καλή και καλή συνέχεια. Αυτά κυρίες και κύριοι και με τον Γιώργο τον Καρανικόλα από το, έτσι, από το όμορφο Εγίνιο, του όμορφου τουριστικού, έτσι, τουριστικής Πιερίας. Κωνσταντίνε, να περάσουμε τώρα στα της ΕΠΣ Κιλκής, με σένα φυσικά, και στα εντονότατα παράπονα που διατύπωσε η ομάδα της Γουμένησας για τις τελευταίες διαιτησίες που υφίσταται από τους διαιτητές του Κιλκής. Ας πάρουμε πρώτα μια αγωνιστική γεύση των δεδομένων της 7ης αγωνιστικής ημέρας με τον σχετικό πίνακα των αποτελεσμάτων της Α1 κατηγορίας και τις σχετικές λεπτομέρειες. Είχαμε λοιπόν Ευκαρπία Μεγάλη Βρύση 2-3. Προηγήθηκε και έκλεισε το σκορ η Ευκαρπία με Σάβα Παπαδόπουλο και Μικέλ Τόλα. Η Μεγάλη Βρύση σε διάστημα 17 λεπτών πέτυχε την απόλυτη ανατροπή από 1-0 σε 1-3. Μετέπειτα βέβαια έγινε 2-3. Αυτή η ανατροπή των 17 λεπτών με Νίκο Κουντουρά, Παναγιώτη Κοσμερίδη και Ανδρέα Λαδά. Κυρκυσιακός Νέα Σάντα 3-0 με 2 τέρματα του Λάζαρου Σαλπιγκίδη και ένα του Γιώργου Τσολακίδη, επιπλέον 3 κάθετα δοκάρια για την ομάδα του Κυλκυσιακού. Χορήγη Εύρωπος 0-2, σούπερ αποτέλεσμα για τον Εύρωπο στο ντέρμπι επιβίωσης. Σε διάστημα 12 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο επιτεύχθηκαν τα τέρματα για τον Εύρωπο με Σπύρο Μάτσι και Γιώργο Μπιτσόρη. Αργυρούπολη Πολύκαστρο 0-3 άνευ αγώνος. Χέρσο Αξιούπολη 0-0. Αυτή η λευκή ισοπαλία ήταν ο πρώτος εντός έδρας βαθμός για το Χέρσο, ο πρώτος εκτός έδρας για την ομάδα της Αξιούπολης, η οποία Αξιούπολη στο φινάλε του αγώνα είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες για να αποδράσει με το διπλό σε πολύ φτωχό παιχνίδι από πλευράς ευκαιριών. Γουμένησα Αλέξανδρος Κιλκής 0-1 με το τέρμα του 16χρονου Γιάννη Ξηγαλατά στο 60 λεπτό. Θα πούμε λεπτομέρειες για την αναμέτρηση αυτή. Βουίζει ο τόπος στο νομό Κιλκής, είναι μαύρη σελίδα για τη διαιτησία του νομού αυτή η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάμε λοιπόν στη βαθμολογία της Α1. Μετά από 7 αγωνιστικές έχουν το απόλυτο Κιλκυσιακός με 21. Ακολουθούν Γουμένησα και Πολύκαστρο με 16, Μεγάλη Βρύση 14, Νέα Σάντα 12, Αλέξανδρος Κιλκής 9, Χέρσο 8, Αξιούπολη 7, Ευκαρπία και Χορήγη καθώς και Εύρωπος με 6, η Αργυρούπολη έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική διεξάγεται το προσεχές Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Θα παίξουν Κιλκυσιακός Ευκαρπία, Μεγάλη Βρύση Χορήγη, Νέα Σάντα Αργυρούπολη, Εύρωπος Χέρσο, Πολύκαστρο Γουμένησα, Αξιούπολη Αλέξανδρος Κιλκής. Βέβαια στο παιχνίδι εννοείται Νέα Σάντα Αργυρούπολη, είναι 3-0 άνευ αγώνος. Παραγωγική 55 ποδοσφαιριστές στην Α1, αρχισκόρε της κατηγορίας με τα 7 τέρματα Γιώργος Τσολακίδης και Λάζαρος Σαλπιγκίδης του Κιλκυσιακού. Στα 6 γκολ ο Γιάννης Πιπερτζής του Κιλκυσιακού, ο Ιορδάνης Ορφανίδης της Γουμένησας. Στα 5 τέρματα Μίλτος Γρηγοριάδης Γουμένησας,
Σπύρος Μάτσης Εύρωπος, στα 4 γκολ Ρεντόν Μπουλάρη Κυλκυσιακός, στα 3 γκολ Θέμης Σουλτανίδης Κυλκυσιακός και Λοΐζος Δασκάλου της Γουμένησας. Πάμε στο επίμαχο παιχνίδι, όπου πραγματικά Γιάννη Τακαβακόπουλε έχουν περάσει από τότε 75 ώρες, εάν με αυτά τα σφυρίγματα το παιχνίδι αυτό διεξαγόταν στη δεκαετία του 70, αμφιβάλλω εάν ο ρέφερι του αγώνα και ο πρώτος βοηθός είχαν φύγει από τα αποδυτήρια μετά από 75 ώρες. Τη στιγμή αυτή θα υπήρχαν περιπολικά της αστυνομίας έξω από τα αποδυτήρια της Γουμένησας μετά από 75 ώρες. Κυριολεκτό, γιατί ως παιδάκι τη δεκαετία του 70 έχω δει σκηνές αλίστου μνήμης με επεισόδια τρομερά στα γήπεδα τότε που υπήρχε ένταση που δεν συγχωρούσαν οι φύλαθλοι των γηπεδούχων ομάδων καταδικαστικές διαιτησίες. Είναι πλέον εξευγενισμένα τα πράγματα. Τα παιχνίδια διεξάγονται μεταξύ συγγενών και φίλων, 20, 30, 50 θεατές σε κάθε γήπεδο. Επικρατεί πολιτισμένη ατμόσφαιρα και πραγματικά να αισθάνονται τυχεροί ο βοηθός του αγώνα και ο ρέφερι της συνάντησης, που πραγματικά έφυγαν όμορφα και ωραία ατσαλάκωτοι από το δημοτικό στάδιο της Γουμένησας. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε την ατυχία της Γουμένησας με τα 3 δοκάρια για τις 4 οριακές αστοχίες σε ένα παιχνίδι όπου αποβλήθηκε και ο coach του Αλέξανδρου Κυλκής, Γιώργος Δαϊλίδης, στο 77ο λεπτό. Εδώ να επισημάνουμε, δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι για τον Αλέξανδρο Κυλκής, ο οποίος σε ένα σύνολο 36 δελτίων, τα 31 δελτία του είναι σε ηλικίες μαθητών πρώτης, δευτέρας και τρίτης λυκείου. Είναι μακράν η πιο νεανική ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Αλέξανδρος Κυλκής, και μπράβο τους που κάνουν μια τέτοια προσπάθεια με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Το παραμικρό, επαναλαμβάνω, ψεγάδι για την ομάδα του Αλέξανδρου δεν μας φταίει σε τίποτε για αυτά που έγιναν στο γήπεδο Γουμένησας. Να επισημάνουμε ότι στο 36ο λεπτό, σε μαρκάρισμα επάνω στον Δημήτρη Αργυρόπουλο, δεν δόθηκε πέναλτι από τον διαιτητή Γιώργο Τακίδη, αξιολογημένο στη Super League. Στο 37ο λεπτό, χωρίς να υπάρχει παραμικρή παράβαση από την αφετηρία της φάσης μέχρι και το τελείωμά της, όπου σκόραρε με πλασέ ο Βασίλης τον Μπατζίδης, υπήρξε σαφής καταστρατήγηση κανονισμού από τον πρώτο βοηθό Γεώργιο Μαυρόπουλο. Στο 74ο λεπτό, άλλη μία πολύ τρομερή στιγμή, όταν σε μαρκάρισμα πάνω στον Δημήτρη Αργυρόπουλο δεν δόθηκε πέναλτι, ανταυτού πήρε την δεύτερη κίτρινη για θέατρο και αποβλήθηκε μέσα σε τεράστια ένταση στο γήπεδο Γουμένησας. Απέναντίας πολύ ορθές, αψεγάδιαστες ήταν οι αποφάσεις του Τακίδη στις αποβολές άλλων δύο παιχτών της Γουμένησας, εξαιτίας των οποίων το πάικο ολοκλήρωσε με 8 ποδοσφαιριστές. Έπαιζε ο δεύτερος με τον 8ο και η δεύτερη Γουμένησα που έπαιζε στην έδρα της ολοκλήρωσε με 8 ποδοσφαιριστές, παρακαλώ. Είναι λοιπόν ολόσωστες οι αποβολές του Βαγγέλη Μπουλούκη στο 80 λεπτό για εξύβριση συμπαίκτη του, αλλά και στο 93ο η αποβολή του Πέτρου Καφετζή με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα. Αυτή τη στιγμή βλέπω στα μάτια μέσω της εκπομπής τους υπεύθυνους της ηγετικής ομάδας, του συνδέσμου διαιτητών, τις Φυρίχτερες και τις Σημαίες. Έχω να τους επισημάνω ότι στα 39 χρόνια που ασχολούμαι με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, μέσα από τα 16.000 δημοσιεύματα που έγραψα, εκ των οποίων 16.000 δημοσιεύματων, το 70% αυτών αφορά την Ένωση Κυλκής, οραματίστηκα ένα ποδόσφαιρο νομού Κυλκής με συνθήκες ισονομίας, χωρίς βία στα γήπεδα, με τις ομάδες να κερδίζουν μέσα από τον ιδρώτα τους τις θέσεις στην τελική κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα. Ήθελα να πω χοντρά πράγματα και να βρεθώ εκτός εαυτού με τα όσα θα επισήμανα. Επισημαίνω λοιπόν στην ηγετική ομάδα του Συνδέσμου Διαιτητών Κυλκής: προσέξτε καλά, αυτή τη στιγμή θα τηρήσω ανακοχή. Δεν πρόκειται να πω το παραμικρό, θα επιλέξω το δρόμο της σιωπής. Εάν όμως συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία δημιουργεί τραγελαφικές καταστάσεις στο ποδόσφαιρο του νομού Κυλκής, θα απασφαλίσω από την επόμενη κιόλας εκπομπή, από την επόμενη εβδομάδα, όπου συνεργάζομαι με αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το μόνο που ζητάει το ΠΑΗ που γουμένει σας είναι συνθήκες ισονομίας και τίποτε άλλο. Καμία εύνοια, καμία βοήθεια, καμία συμπαράσταση. Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη. Ας κάνουν την αυτοκριτική τους οι άνθρωποι των διαιτητών. Υπάρχει εικόνα μέσα από το βίντεο που τράβηξε η φιλοξενούμενη ομάδα του Αλέξανδρου Κυλκής. Μπορούν εκεί να βγάλουν τα συμπεράσματά τους
οι άνθρωποι της διαιτησίας του νομού Κρικής τη στιγμή αυτή. Δεν μιλάω ως ανταποκριτής της ΕΠΣ Κρικής, μιλάω ως ένας απλός γουμενισιώτης που πραγματικά για μένα το ΠΑΙΚΟ είναι το σπίτι μου και η οικογένειά μου το υπηρετώ ως φίλαθλος από το 77, ως ανταποκριτής από το 85. Δεν ανέχομαι τέτοιες σκηνές, δεν ανέχομαι τέτοιες διαιτησίες απέναντι στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας μου. Πάντως εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε τα σοβαρά παράπονα που εξέφρασε ο μακροβιότερος παράγοντας στην ιστορία του ποδοσφαίρου του νομού Κρικής, Χρήστος Πεχλιβάνης, με θητεία στο ποδόσφαιρο του νομού από το 1983. Αυτολεξή επισημαίνω την σύντομη ανακοίνωση που στοχοποιεί τους διαιτητές του νομού Κρικής. Αναφέρει λοιπόν καυστικός ο Χρήστος Πεχλιβάνης: με σφυρίγματα διαιτητών που αλλοιώνουν τα αποτελέσματα, πεθαίνει ο ρομαντισμός του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ο σύνδεσμος διαιτητών του νομού Κρικής βιάζεται να επικυρώσει την τελική βαθμολογία. Αρκετοί μου λένε, επισημαίνει ο Χρήστος Πεχλιβάνης, ότι δεν χρειάζεται να παιχθούν οι τελευταίες 15 αγωνιστικές, γιατί είναι περιττό. Στις διαιτητικές παλινοδίες απαντάμε με κραυγή αγωνίας. Πήραμε τα μηνύματα με μεγάλη βρύση και χέρσο για να έρθει η ολοσχερής καταστροφή του αθλήματος στο παιχνίδι με τον Αλέξανδρο Κρικής. Δεν έχουμε το παραμικρό παράπονο από την Ένωση Κρικής και τη διοίκηση του Κώστα Πάταρα. Θέλω να δημοσιοποιήσω την αγανάκτησή μου, επισημαίνει ο Χρήστος Πεχλιβάνης, για τον σύνδεσμο διαιτητών νομού Κρικής. Αφιέρωσα 40 χρόνια στο ΠΑΙΚΟ, αλλά βλέπω ότι δεν αξίζει να ασχολείσαι ούτε 40 δευτερόλεπτα, αφού οι σφυρίχτρες κλέβουν τον ιδρώτα μας και δεν σέβονται τίποτε. Με τις λανθασμένες υποδείξεις τους αλλοιώνουν αποτελέσματα και μας απαγορεύουν να πρωταγωνιστήσουμε. Όταν έχουμε στόχους και φιλοδοξίες, μας κυνηγούν ανελέητα και δεν μας αφήνουν να σηκώσουμε κεφάλι. Όταν στοχεύουμε στην 5η και 6η θέση, μας αγαπούν υπερβολικά. Μας δυναμώνουν οι αδικίες, καταλήγει ο Χρήστος Πεχλιβάνης, και πορευόμαστε στον μοναχικό δρόμο του ερασιτεχνικού ρομαντικού ποδοσφαίρου, έχοντας μονίμως απέναντί μας τους διαιτητές του νομού Κρικής. Αυτά όσον αφορά την Α1. Γρήγορα να επισημάνω ότι στον θεσμό του κυπέλου της Ένωσης Κρικής, οριακό προβάδισμα πήρε η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου για τον τελικό του κυπέλου της Ένωσης, επικρατώντας με σκορ 3-2 επί του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης με τέρματα του Νίκου Γκέλινου, του Θόδωρου Μπίνα καθώς και του Κοσμά Σαμαρά, κατάφερε να μειώσει σε 3-2 η Μεγάλη Βρύση με Δάμο Παπαδόπουλο και Ανδρέα Λαδά. Η ρεβάνς διεξάγεται 30 Δεκεμβρίου, όπως αύριο Τετάρτη 29 Νοεμβρίου διεξάγεται ο ημιτελικός ανάμεσα σε Κριστόνη και Κυλκυσιακό. Η ρεβάνς 30 Δεκεμβρίου ολοκληρώνω με την πρώτη κατηγορία της Ένωσης του Κυλκής, όπου διεξήχθη η 7η αγωνιστική ημέρα. Είχαμε στον όμιλο της επαρχίας Κυλκής Ευκαρπία Μεγάλη Βρύση 2-3, Κυλκυσιακός Νέα Σάντα 3-0, Χορίγη Εύρωπος 0-2, Αργυρούπολη Πολύκαστρο 0-3, Άνευ Αγώνος, Χέρσο Αξιούπολη 0-0, Γουμένης Αλέξανδρος Κυλκής 0-1. Πάμε λοιπόν στον όμιλο της επαρχίας του Κυλκής, όπου είχαμε την 6η αγωνιστική. Κεντρικό Μεγάλη Στέρνα 2-7, Διπόταμος Νοϊράνη 0-2, Επτάλοφος Καστανιές δεν διεξήχθη λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Κορομιλιά Μουργιές 0-7, Τέρπιλος Μαυρονέρη 3-0. Την κούρσα στον πρώτο όμιλο οδηγούν Καστανιές και Τέρπιλος με 15, Επτάλοφος 13, Μεγάλη Στέρνα 12 και Μουργιές 10. Ενώ στον όμιλο της επαρχίας Παιωνίας είχαμε στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής Γρίβα Τούμπα 3-3, Παλιό Γυναικόκαστρο Πολύπετρο 0-5, Λιβάδια Βαπτιστής 1-0, Παλιό Αγιονέρι Πευκόδασος 0-4, Ρεπό για τον Βαλτοτόπι. Τα Λιβάδια δείχνουν ότι θα είναι στην Α1 τη νέα χρονιά με 18 βαθμούς. Ακολουθούν Βαπτιστής 12, Πευκόδασος 11. Μετά λοιπόν από τα συγκλονιστικά που μας είπε ο Κωνσταντίνος Σοίντος σχετικά με τους διαιτητές της ΕΠΣΕ Κιλκής, να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον εκλεκτό μας φίλο και συνεργάτη, τον Σάκη τον Καραμπάση, για να μας ενημερώσει για τα αθλητικά δρόμενα της ΕΠΣΕ Πέλας. Σάκη, καλησπέρα. Εμείς εδώ δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ίδιες καταστάσεις, φαντάζομαι. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου Σάκη. Εγώ θα ξεκινήσω σήμερα με μία, ας το πω, πρόβλεψη που εύχομαι να μην γίνει, αλλά βλέπω να γίνεται. Κωνσταντίνε, είμαστε τυχεροί που είμαστε σε αυτή την ηλικία και έχουμε απολαύσει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έχουμε απολαύσει τις ενώσεις μας με 90, 100, 110 ομάδες. Εκτιμώ ότι σε 2-3 χρόνια
πλην της έψιμη, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι νομοί θα κειμενόμαστε μεταξύ 20-22, το πολύ 25 ομάδες. Αυτά και να κλείνουμε την, ας το πω, αναφορά μου. Λοιπόν, εδώ στην Πέλα συνεχίζονται κανονικά τα πρωταθλήματα. Στην Α1 κατηγορία διεξήχθη η ένατη αγωνιστική. Στα αποτελέσματα είχαμε την Κρία Βρύς να επανέρχεται στα νικηφόρα αποτελέσματα. Κέρδισε 3-0 την ομάδα του Ριζαρίου. Σεβαστιανά, Σοσάνδρα 0-3 σε ένα παιχνίδι που η Σοσάνδρα φουριόζα από την μεγάλη νίκη που έκανε με την Κρία Βρύση. Α-Σίγμα Γιαννιτσών με το νησί 5-2. Μεσιανό Μελίσης, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι θα έλεγα. 2-1 κέρδισε το Μεσιανό και ξέφυγε λίγο. Ξέφυγε από την τελευταία θέση. Αξιός Εθνικός, θα έλεγα ένα άνετο πέρασμα του πρωτοπόρου Εθνικού από την έδρα της Αξού. Λυκός του Μουγαλατάδες 3-0 σε ένα παιχνίδι που τώρα τελευταία το Λυκός του έχει ανέβει πραγματικά και σταθεροποιείται στις κορυφαίες θέσεις. Στην βαθμολογία πάντα πρώτη η ομάδα του Εθνικού Γιαννιτσών. Εδώ να σημειώσω ότι είναι και η μοναδική αίτητη ομάδα της Α1 κατηγορίας με 23 βαθμούς. Ακολουθεί στον Πόντο η Κρία Βρύση με 22. Στους 19 ο Α-Σίγμα, 18 η Σοσάνδρα, 16 το Λυκόστομο και το Μελίζ, 12 το Ριζάρι και η Πέλα, 11 το Νησί. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τετράδα που είναι κάτω, Αξός 8, Μεσιανό 8, Σεβαστιανά 7 και Γαλατάδες 5, δείχνει ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουν κάποιες βαθμολογίες, θα έλεγα, αδυναμίες. Και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, μία από τις τέσσερις θα ακολουθήσει την ομάδα του Εδεσαϊκού που εγκατέλειψε στην Α κατηγορία. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη για τέτοια συμπεράσματα. Στους σκόρερς του ομίλου πάντα προηγείται ο Στεφανίδης του Εθνικού με 8 τέρματα. Ακολουθεί ο Γιόνδης της Κρίας Βρύσης με 7, όπως επίσης και 7 έχει ο Βασίλης Τόρβας και ο Κιώστης από το νησί. Ενώ στα 6 τέρματα είναι ο Παπαδόπουλος από την Σοσάνδρα. Στην Α κατηγορία εδώ είχαμε τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής. Να ξεκινήσω, ο Προφήτης Ηλίας Πέλα 4-2 σε ένα εντυπωσιακό και πολύ ανοιχτό επιθετικό ποδόσφαιρο. Μεγαπλάτανος Όρμα, θα έλεγα στο ντέρμπι της Ουράς, κέρδισε δύσκολα Μεγαπλάτανος 3-2. Λεπτοκαριά Παλέφητο 1-0. Σικίδρα Δαμιανό 5-0. Πρόμαχη Δυτικό 2-1. Εδώ έχουμε νέο στραβοπάτημα. Θα έλεγα δεύτερο συνεχόμενη βαθμολογική απώλεια, αυτή τη φορά με ήττα για την ομάδα του Δυτικού. Και τέλος η Καλή κέρδισε άνετα τον Φίλιππο με 5-1. Στην βαθμολογία προηγείται η ομάδα της Κίδρας με 19 βαθμούς. Ακολουθεί η Καλή με 16, 15 οι Αμπελιές, 14 στο Δυτικό. Πάντα αυτή η τετράδα, και ας γίνομαι κουραστικός, θα είναι μέχρι το τέλος, εκτιμώ ότι θα παλέψουν αυτές τις τέσσερις ομάδες για τις δύο θέσεις ανόδου. Ακολουθεί ο Προφήτης Ηλίας με τη Λεπτοκαριά με 11 βαθμούς. Δύο ομάδες που είναι ικανές για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο, θα έλεγα. Φίλιππος και Νέα Πέλα, μετά τα, ας πω, το εντυπωσιακό ξεκίνημά τους αυτή τη στιγμή είναι στους 10 πόντους. Η Πρόμαχη με το Παλέφητο στους 9, το Δαμιανό 8, ο Μεγαπλάτανος 5 και στην τελευταία θέση η ομάδα της Όρμας με μόλις 1 βαθμό. Στους σκόρερς, στην πρώτη θέση με 7 τέρματα είναι ο Μουρατίδης της Σκίδρας, με 6 είναι ο Σιδόρης των Αμπελιών και με 5 η Γκότσης Τσουλχάη της Καλής και ο Ιορδανίδης του Δαμιανού. Εδώ να σημειώσω ότι οι αίτητες ομάδες παραμένουν η Σκίδρα και οι Αμπελιές. Συγγνώμη, στην μικρή κατηγορία είχαμε τα παιχνίδια στη Β' δηλαδή της τέταρτης αγωνιστικής. Στον πρώτο όμιλο Ελπίδα Άψαλος στο ντέρμπι θα έλεγα της ημέρας 1-0. Πετριά Ένωση Παναγίτσα Ζέρβης 3-1 και Άρνησα Δωροθέα 2-1. Εδώ στη βαθμολογία προηγείται η ομάδα της Ελπίδας, η οποία έχει πετύχει το απόλυτο, δηλαδή 4 νίκες, 12 βαθμούς. Ακολουθούν οι Άψαλος και η Πετριά στους 7.
Η Ένωση Παναγίτσα Ζέρβης στους 6 δείχνει εν μέρει ότι αυτή θα είναι η τετράδα στο bottom play-off. Η Άρνησα με 3, η Δωροθέα με 0. Στον δεύτερο όμιλο προσωπικά πίστευα ότι δεν θα έχουμε αυτή την εξέλιξη που έχουμε. Βλέπω όμως τώρα ότι 5 από τις 6 ομάδες θα παλέψουν για την τετράδα των play-off. Τα αποτελέσματα: Άγιος Λουκάς ΠΑΟΚ Γιαννιτσών 0-1, Νέος Μιλότοπος Αραχώνα 6-1 και Εσόπαρτα Παλιός Μιλότοπος 4-1. Εντυπωσιακή θα έλεγα η ομάδα των Εσοβάλλων στα τελευταία δύο παιχνίδια, σε αντίθεση με τον Παλιό Μιλότοπο που μάλιστα εκτός του ότι έκανε την πρώτη ήττα γνώρισε και με πολύ βαρύ σκορ θα έλεγα. Στην βαθμολογία ο ΠΑΟΚ είναι με 10 πόντους, με 9 ο Παλιός Μιλότοπος, με 6 Άγιος Λουκάς και Εσόβαλτα, 4 ο Νέος Μιλότοπος και χωρίς βαθμό παραμένει η ομάδα της Ραχώνας. Αξίζει να αναφέρω και εδώ τους σκόρερς των ομίλων. Στον πρώτο όμιλο με 4 τέρματα προηγείται ο Λατίφη της Ελπίδας. Στα 3 τέρματα είναι η Φαφούτης και Χατζηπαναγιωτίδης της Αψάλου. Ο Παλάνης και ο Βαρβαρέντζης είναι από το Άσπρο, εντάξει το παιδί, της Πετριάς, και Τσολάκης και Τσέλιος της Ελπίδας Έδεσας. Στον δεύτερο όμιλο ο Φαρμάκης έχει και συγκάτοικο στην πρώτη θέση με 5 τέρματα, Φαρμάκης και Ντόνας των Εσοβάλτων, Φαρμάκης του Παλιού Μιλότοπου, και με 4 ο Κουτσός του Αγίου Λουκά. Τίποτα άλλο δεν έχουμε ιδιαίτερο. Να τονίσω ότι ξεκίνησαν ήδη οι προπονήσεις, οι προεπιλογές θα έλεγα της μεικτής ομάδος μας, και το αναφέρω αυτό γιατί όντως πέρυσι είχαμε μια εντυπωσιακή πορεία από την ομάδα μας η οποία στέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο για τη συνέχεια για τους πιτσιρικάδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι δυστυχώς δεν ξέρω για ποιον και γιατί από τα 25 παιδιά αυτά που ήταν οι πρωταθλητές Ελλάδος, 1-2 έχουν κάνει μόνο μεταγραφή, στο πώς σε επίπεδο μεγάλων εθνικών κατηγοριών. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν να πω αφανιστεί αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτά παιδιά τα της Πέλας. Σάκη, πριν σε καληνυχτήσουμε, έτσι ένα τελευταίο σχόλιο δικό σου. Πριν από λίγες μέρες είχα μια τυχαία συνάντηση με έναν από τους προπονητές της Α1 της Εψπέλας, τον Λεωνίδα τον Αμπιντίν, του Μεγάλου Αλεξάνδρου Νέας Πέλας, ο οποίος στη σύντομη κουβέντα που είχαμε μου ανέφερε πως πληρέστερη και το πρώτο φαβορή ομάδα κατά την άποψή του είναι η Κρία Βρύση. Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις με την άποψη αυτή. Κοίταξε Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι όντως η Κρία Βρύση έθεσε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό δεν το έκρυψαν οι άνθρωποι. Σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορή, σίγουρα έχει το πληρέστερο ρόστερ, αλλά εδώ θα ξανατονίσω ότι επειδή δεν υπάρχουν τα play-off στην Πέλα, θα το πω ακόμη για μία φορά ότι η κάθε απώλεια στοιχίζει. Και το λέω αυτό γιατί με μία έτσι εικόνα που έριξα στο πρόγραμμα των ομάδων μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου, υπολείπονται 4 αγώνες, θα γίνουν σίγουρα τα 3 παιχνίδια, δηλαδή 3-10-17 αναφέρω έτσι τις Κυριακές. Ενδεχομένως μπορεί να έχουμε και κάποια εμβόλυμη γύρω στις 20 για να τελειώσει ο πρώτος γύρος, γιατί πρέπει μέχρι τα μέσα του Απρίλη να βγει πρωταθλητής. Νομίζω, κατά την δική μου άποψη, ο Εθνικός και η Κρία Βρύση θα είναι κοντά. Δεν λέω ποιος θα είναι πρώτος, αλλά ο πρώτος από τον δεύτερο δεν θα απέχει πολύ. Και όταν λέω δεν θα απέχει πολύ, θα είναι στον πόντο. Οι υπόλοιπες ομάδες από την τρίτη μέχρι και την έκτη θέση, δηλαδή ΑΣΥΓΜΑ 19, ΣΟΣΑΝΔΡΑ 18 και Λυκόστομο με το Μελίζη από 16, επειδή έχουν αναμετρήσεις μεταξύ τους, ενδέχεται να έχουν και βαθμολογικές απώλειες. Δηλαδή θα ανοίξει η ψαλίδα, πιστεύω, των δύο πρώτων από την τρίτη και τέταρτη θέση. Μπορεί να έχουμε και μια διαφορά 7, 8, 9 βαθμούς. Έτσι εκτιμώ, εντάξει. Οπότε θα πάει, πιστεύω, ο Εθνικός με την Κρία Βρύση μέχρι τέλους.
Μέχρι, εντάξει, μέχρι, αυτό δείχνει, αυτό δείχνει, Γιάννη. Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Σάκη. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ο λόγος στον Κωνσταντίνο τον Ίντο να μας πει τους μεγάλους πρωταγωνιστές τοπικών πρωταθλημάτων στο Ρωμό Αττικής και στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου. Και κατηφορίζουμε αναγκαστικά Γιάννη Τακαδακόπουλη, γιατί στις προηγούμενες 2-3 εκπομπές είχαμε καλύψει Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, αποκλειστικά την Ένωση Πειραιά. Πάμε λοιπόν στην Αττική, στην Ένωση Αθηνών, όπου στον έναν όμιλο πρωτοπόρος είναι ο Μικρασιατικός Αστέρας Κεσαριανής με 33 η ομάδα του Γιώργου Τσαμόπουλου. Ακολουθεί Κένταυρος Βρυλισσίων 25 η ομάδα του κυρίου Ρούπτσου, αγνοώ το όνομά του. Στη συνέχεια οι Τράχονες με 25 η ομάδα του Αντώνη Τσιπάκη και ο Πάο Ρουφ με 20 η ομάδα του Στάθη Πανακούλια. Στον δεύτερο όμιλο της Ένωσης Αθηνών, Νέα Ιωνία 27 πρωτοπόρος η ομάδα του Δημήτρη Παπασπύρου, τα Σούρμενα με 25 η ομάδα του Γιάννη Τάπρατζη, Διάνα Ηλιούπολης με 23 η ομάδα του Γιάννη Κουσανά και Χαλάνδρη με 18 η ομάδα του Νίκου Ζιότζιου. Περνάμε στην Ανατολική Αττική. Στην 11η αγωνιστική, Αθλητικός Όμιλος Κερατέας 28, ομάδα του Λουκά Καραδήμου. Σαρωνικός Αναβίσου 22, ομάδα του Δημήτρη Τερεζόπουλου. Άρης Βούλας με 21, ομάδα του Χρήστου Τάση. Και Αχαρναϊκός Μενιδίου με 21, ομάδα του Θεόφιλου Καλύβα. Ένωση Δυτικής Αττικής. Μετά από 8 παιχνίδια, Μανδραϊκός 21, η ομάδα του Γιώργου Σωτήρχου. Δόξα Πανασπροπυργιακού με 19, ομάδα του Ζήση Ζήκου. Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου, η ομάδα του κυρίου Λαΐλα, αγνοώ το όνομά του. Και Ακράτητος Λιωσίων με 16, ομάδα του Μάκη Παπαδόπουλου. Αφήνουμε την Αττική, περνάμε στο Μοριά. Περνάμε στο Μοριά και στους 7 νομούς της Πελοποννήσου. Ένωση Αχαΐας μετά από 10 αγωνιστικές. Ατρόμητος Πατρών 24, ομάδα του Σάκη Πεφάνη. Θύελα Πατρών 23, προπονητής Βύρων Καραβίας. Διαγόρας Βραχνέικων 23, ομάδα του Κώστα Τσιπιανίτη. Πανμοβριακός 22, συγγνώμη, τεχνικός Γιώργος Λαγός, βαθμή 22. Στον δεύτερο όμιλο της μεγάλης κατηγορίας της Αχαΐας, γιατί η Α1 της Αχαΐας διεξάγεται σε 2 ομίλους, πρωτοπόρος Άρης Πατρών 26, τεχνικός Ιβάν Νεντέλκοβιτς, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πάτρε 23, ομάδα του Σταμάτη Σαρή, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου με 21, ομάδα του Ανδρέα Ανδρούτσου και Αχαϊκός με 21, ομάδα του Χρήστου Γκρέκα. Ένωση Κορινθίας μετά από 10 αγωνιστικές, Πέλοπας Κιάτου 26, ομάδα του Γιώργου Βορινιώτη. Αθλητικός Όμιλος Λουτρακίου 24, ομάδα του Παντελή Κολιάκου. Τενεάτης Αθηκίων 19, προπονητής Θανάσης Περαχωρίτης. Και Άγιοι Θεόδωροι 17, τεχνικός Γιώργος Καρσιώτης. Ένωση Αργολίδος μετά από 8 παιχνίδια απόλυτων εικών, Παναφλιακός Ηρακλής 24 βαθμοί, ομάδα του Βασίλη Γεωργακόπουλου. Φίνικας Νέας Επιδαύρου 21, ο βασικότερος ανταγωνιστής του τίτλου, τεχνικός Γιώργος Αμπαδιωτάκης. Ακολουθούν Ποσειδώνας Διδήμων με 17 και Τριζινιακός με 16. Ένωση Αρκαδίας, 6η αγωνιστική, Παναρκαδικός Τρίπολης 16, τεχνικός Σπύρος Λαγός. Αθλητικός Όμιλος με λιγούς 15, προπονητής Γιώργος Γεωργουλόπουλος. Λεωνίδιο, Αθλητικός Όμιλος Λεωνιδίου με 14, προπονητής Ξενοφών Καζακόπουλος. Και Αθλητική Ένωση Δημητσάνας με 13, προπονητής Γιάννης Καδάς. Ένωση Ηλίας, πρωτοπόρος Ξενοφών Κρεστένων με 14 μετά από 6 παιχνίδια. Συμπορεύεται στην κορυφή μαζί με Θύελα Πύργου, στα Κρέστενα προπονητής ο Σπύρος Αντωνόπουλος, στη Θύελα Πύργου ο Παντελεήμων Λάκης Αθανασόπουλος. Στη συνέχεια Ηλιακός Λεχενών με 12, ομάδα του Ανδρέα Ζήκου και ο ιστορικός Πανηλιακός Πύργου με 9, ομάδα την οποία κοουτσάρει ο Κώστας Λούσκος. Ένωση Μεσσηνίας μετά από 7 παιχνίδια. Αθλητικός Σύλλογος Πανθουριακός από τη Θουρία με 16, τεχνικός Παναγιώτης Σακελαρόπουλος.
Μοιράζεται την κορυφή η Ιθουρία μαζί με τον Πάμισο Μεσίνης, που επίσης έχει 16, τεχνικός Ευτύχης το Σιόπουλος. Αθλητικός όμιλος Μιλτιάδης με 15, τεχνικός Γιώργος Καλόμαλος. Και αθλητική ένωση Μάνης με 15, τεχνικός Παναγιώτης Πολύμος. Τέλος, ένωση Λακωνίας, πρωτοπόρος γυμναστικός σύλλογος Πανηγυρθεατικός, μετά από 5 παιχνίδια έχει 5 στα 5, με τεχνικό Σταύρο Μανιάτη. ΠΑΣ Σπάρτης με 13, τεχνικός Αριστοτέλης Φωτόπουλος. Μολαϊκός με 12, coach Γιώργος Αποστολάκης. Και Ήφαιστος Βρονταμά με 10, τεχνικός Αργύρης Καρακίτσος. Αυτά όσον αφορά την Πελοπόννησο. Μπορούμε, Γιάννη Τακαδακόπουλε, να περάσουμε στην επόμενη και τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία. Σε λίγο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε κοντά μας, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας φυσικά, τον φίλο μας τον Απόστολο Λαζάρο, εκλεκτός φίλος και συνεργάτης από την Γιάτα της Έψη Μαθίας, από την πανέμορφη και γραφική Νάουσα. Λάκη, ευχαριστούμε για την παρουσία σου στην εκπομπή μας και σε καλησπερίζουμε. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου Λάκη. Πώς πάει, καλά είμαστε. Εμείς το ίδιο θα ρωτήσουμε για σένα μετά την περιπέτεια με την υγεία. Είσαι στο 100%, έχεις επανακτήσει τις δυνάμεις σου, είσαι ο γνωστός δυναμικός Λάκης Λαζάρου ή ακόμη αναρρώνεις. Καλά είμαστε, δόξα. Μπράβο Λάκη. Μπράβο, μπράβο Λάκη, συγχαρητήρια, καλά να είσαι. Καλά είμαστε. Εντάξει. Λάκη, να ξεκινήσουμε από την Ημαθία με τις δύο ομάδες Βέρεια και Αγία Μαρίνα να είναι ουραγοί στον πρώτο όμιλο. Πραγματικά δύσκολες καταστάσεις βιώνει ο πανίσχυρος στα παλαιότερα χρόνια νομός Ημαθίας με τις δύο αυτές ομάδες οι οποίες προσπαθούν να αποφύγουν το μοιραίο. Λοιπόν, θα έλεγα ότι έχει γίνει πλέον σχεδόν ρουτίνα να αναφερόμαστε για αρνητικά αποτελέσματα των δύο ομάδων της Ημαθίας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Καμαρινικής. Έτσι λοιπόν και αυτή την αγωνιστική είχαμε την Βέρεια να γνωρίζει βαριά ήττα στην Δράμα από την τοπική Δόξα με 4-1, σε ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι η Βέρεια δεν ανταποκρίθηκε, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα παιδιά του παιχνιδιού. Δίκαιη η νίκη της Δόξας με 3 γκολ που σημείωσε ο Χατζηδημητρίου και ένα γκολ για την ομάδα της Δράμας ο Κόντος. Ενώ πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, λίγο πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ένα γκολ της τιμής, θα έλεγα, για τη Βέρεια, ο Μιλικιώτης. Μοναδική ελπίδα για τη Βέρεια, ο ερχόμενος Γενάρης, με ενίσχυση, προκειμένου να αποφύγει αυτό που βλέπουν όλοι στην Ημαθία και κυρίως οι φίλοι της Βέρειας, τον υποβιβασμό. Την ήττα γνώρισε και η ομάδα της Αγίας Μαρίνας, παρότι προσπάθησε και κράτησε ανέπαφη την ιστορία της στο πρώτο ημίχρονο, με την έναρξη όμως της επανέλευσης στο 48 με ένα γκολ του Κουτσοκίδη. Η ομάδα του Παραλιμνίου προηγήθηκε 1-0 και η νίκη της επισφραγίστηκε με ένα γκολ του Πέτρου στο 67ο λεπτό. Να πούμε ότι έχει εδώ και περίπου 10 μέρες που η ομάδα της Αγίας Μαρίνας ψάχνει, θα έλεγα, προπονητή ή δεν βρίσκει ή δεν μπορεί να συμφωνήσει. Προς τη στιγμή, μέχρι αυτή την ώρα πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για προπονητή. Ο κ. Παραγιωτίδης είναι αυτός που θα έλεγα είναι αυτή τη στιγμή στον πάγκο της Αγίας Μαρίνας. Αυτά σε ό,τι αφορά την γάμα εθνική κατηγορία. Να περάσουμε και στην Αλφα κατηγορία της Εψημαθίας. Με τα παιχνίδια της ένατης αγωνιστικής συνεχίστηκε λοιπόν το πρωτάθλημα. Σε γενικές γραμμές τα 5 παιχνίδια που κύλησαν φυσιολογικά σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, ενώ ένα χαρακτηριστικό και άξιο αναφοράς στοιχείο είναι ότι στα 5 παιχνίδια είχαμε 21 τέρματα παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το περασμένο Σάββατο στην περιοχή. Συνέχισε τις νίκες χωρίς να δεχτεί μάλιστα γκολ η ομάδα της Αλεξάνδρειας, κερδίζοντας και τον Άτρα Ζερβοχωρίου με 3-0.
με γκολ του Αβραμόπουλου, του Δημόπουλου και του Πιπιλιάρη. Συνεχίζει λοιπόν ακάθεξη και επικεφαλή του βαθμονικού πίνακα η ομάδα της Αλεξάνδρειας. Στη νίκη επανήλθε όμως και η Νάουσα που κέρδισε την ομάδα του Κουπανού με 3-1, με καλή εμφάνιση. Μάλιστα εδώ ένα χαρακτηριστικό ήταν ότι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου χρειάστηκε να ανάψουν οι προβολή του σταδίου της Νάουσας, καθώς είχε πέσει σκοτάδι και δεν υπήρχε ορατότητα ούτε για τους παίκτες ούτε για τους φιλάθλους. Ευτυχώς υπήρχαν οι προβολείς, άναψαν και έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Τα γκολ για τους Ναουσαίους, ο Τούφας, ο Βακαλίδης και ο Κουρίκης, ενώ για την ομάδα του Κοπαρού που προηγήθηκε μάλιστα ο Ίντος, όχι ο Κωστάς, έτσι να μην μπερδευτούμε, ο Ευάγγελος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άγιος Γιώργος Κεραυνός Επίσκοπης, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ανοιχτό με 4 τέρματα, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα, Σάρκαντζης και Σουγκαρίς η σκόρερ για τους γηπεδούχους, Ιωαννίδης Κούβαρος για τους φιλοξενούμενους. Με το ίδιο σκορ και αποτέλεσμα έληξε και το παιχνίδι του Μακροχωρίου με την Πατρίδα, επίσης 2-2, Τσίλης Κοντογιάννης η σκόρερ για το Μακροχώρι, Χατζόπουλος Γκουτζελίκας για την ομάδα της Πατρίδας. Καβάσιλα, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, 2-4, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και εδώ, πούσε ως εφάσεις και 6 τέρματα. Τα Καβάσιλα με Κίτσα και Βουργαράκη πέτυχαν τα 2 τέρματα. Από εκεί και πέρα όμως η ομάδα των Τρικάλων με 2 γκολ του Κούκα, ένα του Φωτεινιά και ένα του Παπαγεωργίου ολοκλήρωσαν την νίκη τους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία, Αλεξάνδρεια, Νάουσα, Τρίκαλα, Επισκοπή προηγούνται στην τετράδα. Επαναλαμβάνω και θυμίζω μάλλον ότι εδώ στην Ημαθία θα έχουμε play-off των 4 ομάδων στην τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας. Οι 4 ομάδες δηλαδή που θα είναι επικεφαλής της βαθμολογίας θα παίξουν play-off, όπως θα έχουμε και play-out. Ολοκληρώνοντας να πούμε και μια ματιά στη Β' κατηγορία που επίσης υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά ουσιαστικά με λίγες ομάδες. Στον πρώτο όμιλο 3 παιχνίδια, καθώς οι ομάδες είναι 7. Άχθος Αρούρης Διαβατός 1-3, Σταυρός Βεργίνα 3-2, Σικιά Παλαιοχώρη 1-0, Ρεπό η ομάδα της Καψόχωρας, παρότι το Ρεπό εξακολουθεί να βρίσκεται επικεφαλής του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς, αλλά τους ίδιους βαθμούς έχει και η ομάδα του Διαβατού. Τέλος, στον δεύτερο όμιλο, κερδισμένος θα έλεγα ο Αχιλλίας, παρά την ισοπαλία που έφερε στην Βέρεια απέναντι στην ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ Βέρειας με 0-0, ενώ στα άλλα παιχνίδια σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού Νάουσας επί των Λευκαδίων με 3-1, Ακαδημία Βέρειας Ραχιά 1-1, Αγία Βαρβάρα Σώματα 4-0. Εδώ ο Αχιλλίας Νάουσας είναι στην πρώτη θέση με 14 βαθμούς και ακολουθεί ο Ολυμπιακός Νάουσας με 13. Αυτά σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια και τις βαθμολογίες των ομάδων της Ημαθίας. Κωνσταντίνε, Ιωάννη, σας εύχομαι ένα χαρούμενο βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Λάκη, να είσαι καλά. Λάκη, καλό βράδυ, τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την τελευταία επικοινωνία που είχαμε με τον εκλεκτό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Λάκη Λαζάρου. Κωνσταντίνε, κλείνουμε με σένα με μια συντομότατη αναφορά για τους πρωταγωνιστές τοπικών πρωταθλημάτων νησιά Αιγαίου και νησιά Ιωνίου. Απίστευτο, γιατί έχουμε φτάσει μέχρι. Τα καλύψαμε όλα και οι 52 νομοί καλυμμένοι πλέον. Και θα πρέπει από την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε νέο κύκλο με την αγαπημένη μας Βόρεια Ελλάδα, Θράκη Μακεδονία, για να δώσουμε τα νέα δεδομένα στους φίλους τηλεθεατές. Πάμε λοιπόν στην Ένωση Δωδεκανήσων, όπου ο Φίβος Κρεμαστής με 22 είναι πρωτοπόρος ομάδα του Σάβα Ορφανίδη. Μετά από 9 παιχνίδια. Απόλλων Καλυθιών 21, ομάδα του Άρη Μιχαηλίδη. Αστέρας Παστίδας 20, ομάδα του Γιάννη Αρχοντούλη. Και Κλεόβουλος Λίνδου 16, ομάδα του Παναγιώτη Ζούνη. Ένωση Κυκλάδων, διεξάγεται η μεγάλη κατηγορία σε 3 ομίλους. Φυσικά πολύ λίγες οι ομάδες. Σε ολόκληρες Κυκλάδες υπάρχουν 6, 12, 17 ομάδες χωρισμένες σε 3 ομίλους. Αναφέρουμε τους 2 επικεφαλείς σε κάθε όμιλο. Στον πρώτο όμιλο, Αθλητικός Όμιλος Πάγου
9 βαθμοί, προπονητής Χρήστος Ζαχαρίου και Έαντας Σύρου με 6, τεχνικός Χρήστος Πελέκης. Στον δεύτερο όμιλο, αθλητικός όμιλος Πάρου 7, τεχνικός Τάκης Τριανταφυλάκος και αθλητική ένωση Πάρου 7, προπονητής ο πασίγνωστος Αλέκος Αλεξανδρής. Στον τρίτο όμιλο, Θύελλα Καμαρίου Σαντορίνης 15, η παλιά σου πατρίδα Ιωάννητα Καβακόπουλη, στην οποία θύτευσες με τα εκπαιδευτικά σου καθήκοντα, Θύελλα Καμαρίου 15, προπονητής Νίκος Τσάμογλου και αθλητικός όμιλος Παναξιακός 15, προπονητής Γιώργος Μοστράτος. Ένωση Λέσβου, πρωτοπόρος Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, μετά από 7 παιχνίδια με 19 βαθμούς, προπονητής Θόδωρος Παπαλόπουλος. Αιγαίας Πλωμαρίου 18, αγνοώ τον προπονητή. Όλυμπος Αγιάσου 16, προπονητής Απόστολος Κομνηνός και Αετός Λουτρών με 14, τεχνικός Θανάσης Τσίγκας. Ένωση Χίου, μετά από 5 αγωνιστικές, πρωτοπόρος Ποσειδώνας Καρδαμήλων με 13, προπονητικό δίδυμο Σταμάτης Ξήρας και Κυριάκος Τσούχλης. Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου με 12, προπονητής Δήμος Κάβουρας, παλιά μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θύελλα Χαλκιούς με 10, τεχνικός Σταμάτης Παλάφρας και Δάφνη Δαφνών με 9, προπονητής Νίκος Χαβιάρας. Ένωση Σάμου, μετά από 4 παιχνίδια. Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, πρωτοπόρος με 10 βαθμούς, ομάδα του Κώστα Βούρου. Πυθαγόρας Κοντακέικον, περσινός πρωταθλητής Σάμου με 9, ομάδα του Στέλιου Σταματάκη. Αθλητικός όμιλος Μεσαριάς Ικαρίας με 9, αγνοώ τον προπονητή. Αθλητική Ένωση Καρλοβασίου Σάμου με 9, προπονητής Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ένωση Κέρκυρας, πρωτοπόρος Αναγέννηση Περιβολίου με 16, προπονητής Σταμάτης Κουλούρης μετά από 6 παιχνίδια. Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Όλυμπος 13, προπονητής Ευγένιος Πανδής. Αθλητικός όμιλος Κέρκυρας 13, τεχνικός Γιάννης Χονδρογιάννης. Και Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μπενίτσες με 13, τεχνικός Μιχάλης Κονισπολιάτης. Ένωση Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μετά από μόλις 2 παιχνίδια, μοιράζονται την κορυφή. Αθλητικός όμιλος Παλιξουριακός Λιξουρίου με 6, προπονητής Τάσος Παπαθεοδωρόπουλος. Και Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πιλαριακός, επίσης 6, τεχνικός Κώστας Καβαλιεράτος. Τρίτη θέση, αθλητικός όμιλος 21 με 3, προπονητής Δημήτρης Ζησιμάτος και αθλητικός όμιλος Σάμις, επίσης με 3, προπονητής Γρηγόρης Παπαδάτος. Τέλος, Ένωση Ζακύνθου, μετά από 4 παιχνίδια, πρωτοπόρος αθλητικός όμιλος Τσιλιβή με 9, προπονητής Βασίλης Σερμπίνης, αθλητικός όμιλος Λεβάντε 7, προπονητής Αλέξανδρος Αντίοχος, αθλητικός ποδοσφαιρικός σύλλογος Ζάκυνθος με 6, προπονητής Διονύσης Κόκλας και Αστέρας Μαχεράδου με 4, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο, προπονητής Μιχάλης Μαρούδας. Αυτά και από εμένα, Γιάννη Τακαβακόπουλε, σε μια δίωρη εκπομπή με τη συμπαράσταση, την πολύτιμη συμπαράσταση της Μαύρης Θύελλας Λυκοστόμου Πέλλας και του παράγοντα Γιώργου Γουρτζάνη, όπως και της εταιρείας με τα υλικά οικοδομών στην Κατερίνη, του σπουδαίου Προέδρου του ΓΑΣ Σβορώνου, του Γιάννη του Τρελόπουλου, μια εταιρεία που εδρεύει στην πόλη της Κατερίνης. Δεσμεύομαι για παρουσία και στην εκπομπή της προσεχούς Τρίτης. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε και σήμερα για την πολύτιμη παρουσία σου. Πιστεύω να ηρέμησες τώρα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή μας. Το εισπράττουμε αυτό καθημερινά, σε οποιοδήποτε έτσι συναναστροφή μας. Κάπου εδώ θα τελειώσαμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.